Ουα! Λοιπόν, δε σκηνικό που με έχει ετοιμάσει ο άνθρωπος. Τον έφερα και να φάει και πίτσα και κοκακόλα, εντάξει. Να τα λέμε και σαν να. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάχο. Έκπληξη. Έχει σοπράι. Και δε σκηνικό που με ετοίμασε. Είσαι κουβαρντά. Στα δεξιά μου, δεν είμαι. Στα δεξιά μου. Δεν το είπα και αυτό. Στα δεξιά μου, δε. Βασίλη, μου βάλε στην Air Sports. Καλά, αυτή η Air Sports όλα τα χαμένα μα του Άρη μεταδίδει. Εσύ. Ένα μα του Άρη να κερδίσει δεν έχω την έκπληξη. Έδειξε πιο πριν το Ολυμπιακού το 05. Ναι. Πώ την χάνει. Πρωτο την χάνω. Την χάνει, ρε φίλε, γιατί ξεκινήσαμε πιο νωρίς σήμερα. Ναι. Άμα ξεκινήσαμε πιο αργά, θα βλέπεις το δεύτερο. Το δεύτερο δεν θέλω να δω. Το πρώτο το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Έχω το δοκάρι. Ναι, έχω το δοκάρι με καλύτερο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Καλό δοκάρι. Πρώτο στα δοκάρια με το ξέρεις. Καταρχήν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, λέμε σε κάθε καλησπέρα. Κατά τη καλησπέρα. Εγώ λέω καλή εβδομάδα από την πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Από την μία και μοναδική Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη μας. Η άλλη είναι η Μητασιόν Μακεδονία. Κάτσε κάνω μια μπουρμπουλίτα. Η Μητασιόν Βόρεια Μακεδονία που θέλουν να τη λένε. Κατάλαβε, δηλαδή πώς είναι η ΑΕΚ, η Μητασιόν Δικέφαλος του Νότου. Έτσι είναι. Έτσι είναι και οι Σκοπιανοί. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλησαν να τους κάνουν Βόρεια Μακεδονία. Να είχαμε να λέγαμε, αρκούδες να αρμέγαμε. Λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλους. Έτσι, θα κάνουμε τρεις ώρες σήμερα. Έτσι. Πιο μπροστά σήμερα. Τρεις ώρες εκπομπή, χορταστική εκπομπή. Και από τη μία, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη. Ναι, από τη μία, μου βάλε επίτηδες, σίγουρα ήρθες κατά τέταρτο νωρίτερα για να το κανονίσεις. Παρότι δεν σε βρήκα εδώ όταν ήρθα, σίγουρα το είσαι ετοιμάσει στο σκηνικό. Δεξιά μου να βλέπω το Παναθηναϊκό Άρη, θα σχολιάσω σε λίγο. Και αριστερά να με ετοιμάζει ηχητικά από το κινητό του. Την άλλη εβδομάδα θα είστε πρωταθλητές. Δεν θα είστε την άλλη εβδομάδα πρωταθλητές. Γιατί? Δεν κερδίζει. Σου το είπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα δεν κερδίζει. Σου το είπα. Είναι το μεγαλύτερο αρχή του πλανήτη αυτό. Πιστεύω. Δεν το έχει στο τέτοιο όμως. Στην εταιρεία που είμαι εγώ δεν έχει τη Λάρισα. Σου είπα δεν ξέρω κάτι θα κάνω πουλιά. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είμαι. Τι μονοστράδαμος είμαι. Άμα είμαι σίγουρος θα έβαζα το σπίτι μου. Δεν είμαι σίγουρος. Πιθανολογώ ότι θα λήξει είχε τεράστιο χ. Ναι. Ναι. Δεν θα είσαι την επόμενη εβδομάδα όμως, δεν είναι το ωραίο. Τη μεθεπόμενη. Λάθος το σύνθημα. Και πάρε και ένα κινητό σου, είπα 8 ευρώ κινητό έχεις. Πού να ακουστεί αυτό. Δεν μπορώ, βγάζω τέτοια. Σπυράκια βγάζω. Έχει ένα ωραίο τώρα. Τι έχει κι άλλο. Όχι. Μην έκανα πινελίκι από πίσω. Όχι, φίλε, τι πινελίκι. Τώρα τι είμαστε. Εμείς είμαστε ποιοτικοί άνθρωποι, να πούμε. Τώρα, υπήρχε περίπτωση να έβαζα εγώ ποτέ πινελίκι. Μια που είπες ποιοτική και έχουμε πώς και απλά. Πώς θα τα αντέξεις αυτά, ρε φίλε. Τι είναι αυτά, τον μπουγάτσα πέσα μένα, τι μου το λες. Πώς θα τα αντέξεις, ρε φίλε, αυτά. Δεν θα τα αντέξω, εγώ θα στην Αθήνα θα είμαι. Και στην Αθήνα θα έχει. Σιγά. Πώς θα τα αντέξεις αυτά, ρε. Τι έγινε, δύο κόρνες βρήκες. Η Διούξ είναι. Τι έβαλε στον Ρόσκο Πίκολ Τρέιν. Τι θα γίνεται. Μπουγάτσα κρύψου. Ό,τι θα γίνεται, παιδιά, τι θα γίνεται, θα κλείσω. Καεί η Θεσσαλονίκη. Εγώ καεί. Δεν θα είμαι εδώ, ας καεί. Ας καεί, πότε άκου, άκου, άκου. Τι έγινε. Μποτιλιάρισμα, από μποτιλιάρισμα είναι, παιδιά μας έβαλε ήχο από μποτιλιάρισμα. Εδώ δες. Τι είναι, μποτιλιάρισμα, τι είναι. Θα δεν βλέπεις σημαίες του Πάου, κασκό του Πάου. Ο τέτοιος είναι, ο Σουηδός. Ο Σουηδός είναι, κόκκινη κάρτα το Σουηδό. Ο Σουηδός δεν είναι. Καλά το πώς το βρήκα, μόλις είδα Χριστόδουλος ο Σουηδός. Λοιπόν, πώς θα τα αντέξεις αυτά. Φτάνει ρε, δεν μπορώ να τα αντέξω ένα λεπτό ρε, κλείστο ρε. Θα έχει πρισούς. Πού να σε φάει το μαύρο σκοτάδι, κλείστο. Πού να σε φάει η μαύρη μαρμάγκα. Πού να... Είχα και όρεξη σήμερα. Λοιπόν, πώς μια που είπες για ποιότητα, θα πάμε και εκεί. Έχουμε πολύ απλά σήμερα. Άσε λίγο τον κόσμο να περιμένει όπως και οι βασικοί υποστηρικτές. Ας περιμένουν λίγο. Μια που είπες φίλτατε για ποιότητα, ανέφερες αυτή τη λέξη, έτσι. Πού ήμουν χθες, ρε φίλε. Χθες το βράδυ. Πού είσαι, κανένα σινεμά. Όχι, ποιότητα είπα. Εντάξει, ποιότητα. Κα... Πιο πολύ ποιότητα. Σε κανένα βασιλικό θέατρο. Κοντά έπεσε. Μέγαρο μουσική. Σε θέατρο, όχι στο βασιλικό. Ναι. Σε ποιο θέατρο. Λοιπόν, θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δημήτρη Καταληφό, τον ξέρει. Τον... Α σου πω Δημήτρη Καταληφό, τι θα σου στείλει στο όνομα. Κάσα γανάκι, τι. Δημήτρη Καταληφό. Δημήτρη Καταληφό. Κάτι σε ποδηλάτη και έρε. Όχι, ρε. Τέτοιο... Όχι, ρε. Ρε πω. Μα ακούει κι ο άλλο και γελάει τώρα ο Κότση. Μα ακούει και γελάει. Ηθοποιός. Κότσης είναι πιο γνωστό από το Καταληφός. Ναι, ρε φίλε, τι είναι. Α, από το Κότσι λες, που τρώμε το Κότσι. Κότσης είναι η Κότσης. Όχι Κότσης. 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 Είναι πιο γνωστό επώνυμο από το Καταληφός. Στο φαγητό το πήγε γι' αυτό. Όχι, ρε φίλε, Κότσης. Ναι, Καταληφός. Είναι σε εμάς δεν είναι γνωστός.
Άμα τον δεις και φάτσα θα τον καταλάβεις. Έχει παίξει πιο παλιά, είναι κουλτούρο τέτοιο. Για να τα μούτρα του. Αυτός είναι. Ποιος? Αυτός εδώ. Αυτός. Ναι. Είναι, έχει παίξει στο Παντελή Βούλγαρη το Όλα είναι δρόμος, Πέτρινα χρόνια αυτά, τα ξέρεις. Όλα είναι δρόμος με το Βιετνάμ, με το Βιετνάμ λες. Όχι ρε, όχι ρε. Άλλο είναι εκεί. Αυτά δεν ξέρω εγώ. Όχι, τα παρακμιακά. Ηλία ρίχτω, Ηλία ρίχτω. Τι με βάζει με το Βιετνάμ. Το Φεγγίτη στο θέατρο. Εδώ δες, εδώ. Να σου αρέσει η νεαρά όμως. Ποια είναι αυτή. Η πρωταγωνίστρια. Η κάτσε να δω πώς τη λένε. Πώς τη λένε. Δεν μ' αρέσει, φίλε. Με τον καταληφό που πέσει. Λουκία Μιχαλοπούλου. Και ο Μιχάλης Πανάδης. Λοιπόν, πήγα βάλε στο. Βάλε καμιά από τη Σιρήνα εκεί πέρα να γουστάρουμε. Ποια Σιρήνα. Πώ, τι πεζό. Κότσι άκουτα, πεζός. Δεν είναι πεζός. Πεζός. Τετράτροχος είναι. Με τέσσερις τροχούς. Τέλος πάντων. Βάλε και την Ινα Ινάκη να γουστάρουμε τώρα. Ποια Λουκία. Φεγγίτης λεγόταν το έργο. Καταρχήν με το όνομα Θέτρο. Λουκία. Ένα λεπτό. Λουκία, Λουκία. Λουκία. Έτσι, είναι αντισεξουαλικό το όνομα. Γιατί? Λουκία, ρε φίλε. Σου αρέσει αυτή. Αχ, για δες. Λουκία, τι σου κάνω. Τι λες, ρε φίλε. Δες να σου αρέσει με λαχνή. Δεν μ' αρέσει. Δεν σου αρέσει. Όχι, χάνεται δίπλα στο κατα... στον καταληφό. Στον κατακουζινό. Α, στον κατακουζινό. Θέατρο έχει πάει ποτέ η ζωή σου. Όχι. Κινηματογράφο πότε πήγε τελευταία φορά. Στον Τιτανικό. Κινηματογράφο πήγα. Στον Κοντζίλα. Όχι, όχι. Πότε. Στο... στη Μαριλένα, Μαριλένα λεγόταν στην Νεάπολη. Ναι. Όχι, ρε, το έργο. Όταν άρχισε να παίζει τσόντε. Παλαμάρι του Βαρκάρη ήταν, το θυμάμαι. Πλάκα κάνει. Όχι, είναι σοβαρά. Συγγνώμη, τώρα πέρα από τότε. Στην πίσω τη Αμυγδαλέ και τέτοια. Όχι, ρε, άστα αυτά, ρε. Άστα. Ρε, για πορνό μα λε. Κίνημα έργο είδε. Το τελευταίο έργο που είδε ποιο είναι. Έργο, ρε, με ηθοποιού, τι έργο. Εσύ τα έχω δει τα έργα εγώ με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ποια έργα, ρε, τέτοια έργο, ρε, δεν έχει δει. Όχι, δεν είναι. Κινηματογράφο δεν τίποτα. Δεν πάω, σου λέμε ζώο. Πόδι, αυτά δεν. Τι να σου πω τώρα για θέατρο. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για κουλτούρα να φύγουμε. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Θέατρο, κινηματογράφο με ζώο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν νιώθω. Άντε, θέατρο εντάξει, ρε φίλε. Και ούτε κινηματογράφο να δει ένα εργάκι. Ξέρω, ένα... το Σταλόνι. Ξέρω, τον Τζακ Νόρι. Του ξέρει από την τηλεόραση αυτού. Εγώ πού πάνε... προσωπικά, του έκανα τα καζανάκια. Εννοώ. Ποιο ήταν το τελευταίο έργο που είδε. Δεν έκανε πλάκα, τσοντοειδέ ήταν. Δηλαδή πήγε σε. Πού ήσουν. Κοίταξε λίγο. Δεν θα το λέω τσοντοειδέ. Πώ να το πω. Αισθηματική ταινία. Τι να την πω. Ερωτική αισθηματική ταινία. Πε μα ότι έχει και πλοκή. Πάντα έχει πλοκή. Πάντα. Τα καλύτερα σενάρια. Κύψε ευλογημένη, αυτά είδε. Φίλε, πλακακακά. Αυτά είναι τα αυθόρμητα. Είναι η, ναι. Η μη ερασιτέχνη που λέμε. Για να καταλάβει τώρα, κότσι με. Εντάξει, εγώ είμαι ο πεζό. Αυτό είναι και χωρί παπούτσια. Κότσι. Άνετα πήρουν μια τσιπουράκλα, σου πω και άλλα τώρα στον αέρα. Ωραία, φίλε. Τι να πάρει. Με αυτό τι να πάρει. Το Δημήτρη Καταληφό και τη Λουκία Μιχαλοπούλου και ναι. Το Πανάδη και τον Πανάδη. Αυτό. Άσε να πάει για να πάτε εσεί. Παοξού τον βλέπω αυτό να τον Πανάδη. Πώς? Τον Πανάδη Παοξόφατσα. Πάει, Ρακλάκι να φτιάξει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ωραίο το έργο, πραγματικά. Ναι. Τι, τι είχε, τι αυτό. Τι, πώς, αυτός είναι ένας μεσήλικας όπως τον βλέπεις επιχειρηματίας. Παοξή είναι. Ναι, δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω αν είναι και Θεσσαλονικιός ο άνθρωπος. Λογικά Αθηναίος πρέπει να είναι. Είναι ένας μεσήλικας επιχειρηματίας. Που τα έχει με την νεαρά. Την περνάει 25 χρόνια, ναι. Την έχει και στο σπίτι. Ναι, παντρεμένο είναι. Παντρεμένο, ξέχασα να σου το πω αυτό. Είναι α, το έργο, στο έργο, όχι σε αλήθεια. Στο έργο, ρε. Α, το έργο, ρε. Στο έργο. Στην αλήθεια δεν ξέρω τι, πού να ξέρω τι είμαι. Το φιλαράκι το είμαι. Τι το βρήκε και πήγε. Και ρε, παιδί μου, διαδραματίζω όλο πάνω σε αυτό το τέτοιο. Πώς, ας πούμε, χωρίζουν, ναι. Χωρίζουν διότι η γυναίκα του το μαθαίνει αυτό και χωρίζει με την κόμενα. Χωρίζει με την πιτσίρικα τέλος πάντων. Ναι, ναι. Του Δημήτρη με την νεαρά θα λες. Τώρα νεαρά. Τώρα νεαρά. Ναι. Χωρίζει και μετά από ένα χρόνο πάει τη βρίσκει ρε παιδί μου. Στο Λονδίνο είναι το έργο, κατάλαβες. Αγγλικό είναι το έργο. Ο πίσω είναι ο δεν είχε, υπότιτλους δεν είχε. Όχι, ο αδελφός. Ο Ελάφ είναι ο πίσω. Όχι, ο από πίσω είναι ο γιος του καταλή. Πώς λέγεται. Α, γι' αυτό πήγε από πίσω από τη Λουκία. Που στο τέλος μάλλον γουστάρει και την τέτοια και την Λουκία. Ναι, η Λουκία λέει. Λέει η Λουκία, εντάξει. Πολύ ντυμένη είναι, ρε φίλε. Μέτρια, μέτρια προς καλούλα. Πολύ ντυμένη. Εμφανισιακός λέω, δεν μιλάω για το ταλέντο της. Θα μπω Instagram να τη δω. Ναι. Έχεις και Instagram. Καλά πλάκα κάνεις, εδώ και τρία χρόνια, δύο χρόνια. Έχεις Instagram. Οι γκόμενες έχουν Instagram. Τι λες, ρε φίλε. Τι τι λέω. Όλοι έχουν Instagram. Όλοι έχουν Instagram. Εγώ δεν έχω. Έχει. Πώς δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχεις. Facebook έχω. Κακός. Το Instagram δεν το κάνω. Τι είμαι, μοντέλο. Το Instagram, με φίλε, το έχεις για να βλέπεις, να πούμε, τα πάντα. Είναι μια... Να βλέπεις τα τις γκόμενες, πες τα. Έλα. Είναι... Έλα. Τι είναι. Ένα άλλο είδος από το Facebook, ρε παιδί. Ναι. Το ξέρω ότι είναι άλλο είδος. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι, παρεμφερή είναι. Παρεμφερή είναι, αλλά εντάξει, είναι πιο. Το ίδιο πράγμα. Πιο πολύ φωτογραφίες όμως. Σιγά. Είναι πιο πολύ. Για τις γυναίκες είναι. Πιο πολύ διάσημη, ρε παιδί. Για τις selfies. Εγώ δεν το έχω γι' αυτό. Εγώ το έχω για να παίρνω μάτι, να πούμε τι κάνουν οι διάσημοι, κατάλαβες. Το είπα, μα το είπα, για να βλέπεις κανένα ποπουδάκι, κανένα τέτοιο. Τι άσχημο είναι να βλέπεις κακό. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Δεν το κατάλαβα. Εγώ είπα ποπό, ο άλλος είπε κολαράκι κατευθείαν, κατάλαβες. Ναι, μας πιάνει τόσο για αυτά, εντάξει. Τα θηλυκά τα λες γκόμενες.
Γιατί, τι, δεν είναι βρισιά τον κόμενα. Πώς δεν είναι βρισιά τον κόμενα, άσε πει μια κόμενα. Τι άμα, αν είναι βρισιά. Λες. Τέλος πάντων, περάσαμε ωραία. Μετά πήγαμε, φάγαμε και να μας κάνανε και το τραπεζάκι. Αυτόγραφο πει, θα τον καταληφθώ. Όχι, εγώ δεν τον ήξερα. Εγώ δεν τον ήξερα τον καταληφθώ. Κότσης, άκουτα! Άκουτα! Εσύ κότσι. Τον αποθέωνες, άκουτα! Πού έμπλεξε. Εγώ που έμπλεξε, αυτός μας πήγε. Πού μπλέξατε. Αυτός μας πήγε. Στο θέατρο. Με πιστόλι με είχε. Ράτε, αλλά ήταν ωραία. Πάτε στα πιθάρια να γουστάρετε. Στα πιθάρια πήγαμε. Πάλι να πάμε στα πιθάρια. Στο ζύκο τη τούμπα εκεί να γουστάρει. Αυτόν? Στο ζύκο. Στο Ζήκο. Θα πάμε και εκεί. Πήγαμε πιθάρια, θα πάμε. Στο Ζήκο, πού, στην Τούμπα. Ανατολική Στράκη, στον Άθη Ράπη κοντά. Πού είναι ο Γιώτης, λίγο πιο πάνω. Εντάξει, εντάξει, είμαστε στα όρια, δεν καταζητούμαστε εκεί. Μπριζόλα καπνιστή. Καπνιστή, λεμού, λεμού θέλω. Λεμού καπνιστή στη σχάρα, που νομίζεις ότι τρως, φίλε, ένα είδος μπέικον. Δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω. Άμα εντέκει θα το επισκεφτούμε το Ζήκο. Σμινέκο σουτζουκάκι με σάλτσα από πάνω τη γιαγιά. Για ορτλού. Όχι για ορτλού. Σμινέκο σουτζουκάκι με σάλτσα σπέσια. Ναι, ναι, πεινάμε, δεν ξέρω αν το πήρε καμπάρι, πεινάμε τώρα. Σε πάω μια βόλτα. Ναι, θα με πάσα από την κουστά. Λοιπόν, και μια μέρα θα σε πάω και στον Μπακάλικο. Είπαμε, ωραίο κάτσε του πέρα θα πάμε. Ωραία. Να γουστάρουμε. Δηλαδή θα με κάνει σαν τα μούτρα σου να πούμε. Με κάνει χαρά είμαι. Σε μια χαρά. Καλά, καλό. Ένα 86, ένα 85. Πρόκειται. Εντάξει, δεν είσαι. Κανονικό. 102 κιλά. Κανονικό. Λίγο πρέπει να πέσει. Με είπε ο γιατρός να χάσω 20 κιλά. 10 κιλά πρέπει. Ναι, 20 πολλά. 10-12 κιλά. 10-12. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω ξεκίνησα από τη ατάκα σου για ποιότητα. Χθες ήμουνα στην ποιότητα, κατάλαβες. Ανέβηκα επίπεδο. Για να καταλάβεις. Για να δω. Βέβαια. Για να δω. Δεν έχω ήδη ακόμη από. Δηλαδή δεν έχω κανένα ποιοτικό φίλο. Α, νάτος. Κερνάω τρέγια ότι αγαπάει να μιλήσουμε για τέχνη. Νάτος. Βέβαια. Τι του κεράσει. Άμα πάει αυτό στο κολοσσό να δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα. Την ταινία, λέω, την παράσταση, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Δεν μπορώ εγώ να δω αυτό. Δεν μπορεί να το δει. Θα αρρωστήσω, θα βγάλω παιδιά τη χρυσή, ναι. Θα βγάλω. Ναι. Δεν γίνεται να κάτσω εγώ. Μιλάει και για ποδόσφαιρο όμως, επειδή διαδραματίζεται στην Αγγλία, λέει για Τσέλσι, για Τότεναμ. Καλύτερα να πάω να δω Άρσεναλ Μετεώρων με. Άρσεναλ Μετεώρων με Πυρσό, να πούμε Σικιών. Πυρσό Γραβενών υπάρχει. Ναι, ωραία, τι το κάνει ο Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, το καράρα. Κρίμα, ρε, πώς δεν πήγε αυτό το γκολ. Παρά να πάω να δω θέατρο. Άκου. Τώρα πάλι δεν ξέρω αν το είπα, θα το ξαναπώ. Άσε ρε που θα ζητάω εγώ αυτόγραφο από τον καταληφό, από τον κατακουζινό να πούμε πλάκα μου κάνεις. Άκουτα, καλά σε εξηγείτε από τον αποθεώνεις. Καλά σε εξηγείτε. Εσύ, θα το πω τώρα κάτι. Μπούφογλου. Κότσι, άκου λίγο τώρα. Άκου λίγο. Ρώτα, και ρώτα, 10 άτομα. Ναι. Ξέρετε τον Τρέγια και τον Τρούλι και τον καταληφό. Το ίδιο του είπα. Τι θα σου πούνε. Ποιος καταληφός δεν το λέω. Αλλά όχι, είναι γνωστός. Είναι εντάξει. Άσε, μην πεις. Μην λες εμάς που είμαστε γνωστοί. Πες το Γιώργο το Ματσιούκι ή τον καταληφό. Να δούμε ποιο θα πω. Εγώ σου πω. Αντί έξι από τον Ματσιούκι. Τη μισή ένα και από Θεσσαλονίκη, γιατί παραπάνω αποκλείεται. Και οι τέσσερις θα πούν τον καταληφό. Ξέχασα να σου πω ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Κατάμεστη ήταν η αίθουσα. Εντάξει, έπαθα ένα τέτοιο. Θέλω Τρέγια με καταληφό να μιλάνε για offside και παραρτήματα. Το ξέρει, δηλαδή προσωπικά το. Το ξέρει, δεσί. Τι ομάδα είναι κατά Αθηναίο, είναι στείλε ένα βιογραφικό. Και να μην το ξέρει, και να μην το ξέρει ρε φίλε, τώρα τόσο που τον προμοτάραμε, πρέπει να μα δώσει 15 εισιτήρια. Άκου. Ο καταληφό. Άκου. Έλα, ακούω, τώρα που είπε αυτό που είπε για το δοκάρι και έκανε καλή πλάκα για το δοκάρι. Δεν ξέρω, ξέρεις, με το τρίποντο του Γιαννάκη σου μέσα στο γήπεδο, εντάξει. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, ναι. Που κερδίζατε 4 πόντους, 15 δευτερόλεπτα. Αυτό από τότε το έπαθε. Από το τζάμι, στο παλέ. Περνάει καμιά εβδομάδα, έχω ένα φίλο Παοξιάκου, τι λέει, ξέρεις τότε η βιντεοκασέτα είναι. Λατανιάς είναι, λέει. Του χρόνου φίλο σας. Για σένα λέει. Θα ανέβει μπαλά στα παίξη ο Πλατανιάς. Για να δούμε. Του χρόνου φίλο δικό μας. Ναι. Πλατανιάς. Ναι. Τα έχετε καλά λέει με την Κρήτη γι' αυτό. Θα ανέβει, θα πέσει μια Κρήτη, θα ανέβει άλλη. Άκου. Όφι, έκανε νίκη. Τι δεν πέφτει, ρε, πεσμένος. Δεν πέφτει, όφι. Θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό τώρα. Όχι, δύο θα πέσουν τελικά. Όχι, αυτό τελείωσε. Τελείωσε. Δεν μπήκε στο Ιντερνετ το απόγευμα. Δεν μπήκε. Διάρθρωση. Ναι, τελείωσε. Τελείωσε. Συμφώνησε. Θα μα ενημερώσει. Τι ομάδε συμφώνησε. Θα μα ενημερώσει μετά. Το διάβασα, τι να σε ενημερώσω. Άρα βαθμολογικά θα σωθεί, όφι. Μπορεί. Άμα μπορεί, ναι. Τι, άμα βγάλει διπλό τώρα στο ΆΚΑ εκεί που έχασα. Άκου το ωραίο. Ήσουν και εσύ έσπασε το τζάμι με το χέρι με το που έβαλε ο Γιαννάκης στο τρίποντο, έτσι. Ναι, τότε και είναι και η εποχή της βιντεοκασέτας, μην ξεχνιόμαστε. Περνάει καμιά εβδομάδα. Και ένα με Σούμποτης νομίζω είχαμε, την είχαμε φάει έτσι. Το Σούμποτης είναι ένα που είχε 7 στα 11 τρίποντα με τον ΠΑΟΚ. Άσε εκείνο το μάτς. Μου λέει. Ρεζάχο μου λέει. Το έγραψε, ξέρεις, το έγραφε και τα ξανάβλεπε και τα ξανάβλεπε όπως και όλοι μας. Γαμώ την πουτάνα μου. Εντάξει, δεν πειράζει, μου ξέφυγε. Ναι, εντάξει, έκανε. Εντάξει, φίλε. 100 φορές. Εντάξει, μωρέ, τσιγά. Εντάξει, φίλε, τη Ρουσλάνα. Εδώ μιλάμε ποιότητα. Τη Ρουσλάνα, είπε και. Ναι. Ο κότσι το λέει αυτό.
Όχι, ο φίλος μου Παοξής. Άρρωστος Παοξής. Ναι. Άρρωστος. Γιατί τι έγινε. Το έγραψε, έγραψε το, ναι, το, ναι, και το ξανάβλε. Ναι. 100 φορές το είδα. Μία φορά δεν το έχασε τον τρίποντο, λέει. Μία φορά δεν το έχασε. Ρε. Τρελό, ρε, δεν το έχασε μία φορά, ρε. Όπου, τι πίνει αυτός ο φίλος σου, να μας το γνωρίσεις. Να το γνωρίσω, Ηλιουπολίτης. Ωραίος είναι. Από το χρυσό δικέφαλο, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός πλέον. Ο χρυσός δικέφαλος. Δεν νομίζω, ήταν δεκαετία τότε. Μπα. Λοιπόν, ναι. 25 έχει όφη, 26 έχουν αγιάνε, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, γιατί. Εντάξει, Λεβαδιά, δύσκολα τη σώνα την παρτίδα. Παίζει το πρόγραμμα όμως. Τώρα παίζει Παναθηναϊκός όφη. Τώρα θα σου πω. Παναθηναϊκός όφη. Τώρα θα σου πω, πρόγραμμα. Λοιπόν. Το επόμενο. Λοιπόν. Όλα 7 η ώρα, είπαμε έτσι. Παναθηναϊκός όφη. Ναι. Το Γιάννενα που παίζει. Για να δούμε. Γιάννενα Τρίπολη. Οχοχο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σώσει τη χρονιά. Τι θα κάνει. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Με τον Όφη. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό με τον Όφη. Όχι, δεν γίνονται. Γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να βγει Ευρώπη. Προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Ε? Δεν προλαβαίνει με τίποτα. Βαθμολογία. Πού να προλάβει. 38 έχει και 43 έχει ο Άρης. 35 έχει. 35 δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, γιατί να μην το κάνει. Δεν έτσι, γιατί δεν δίνει ο Παναθηναϊκός ποτέ μάτς. Να μην έχει. Δεν έδινε. Γιατί να μην έχει ναι. μία έτσι άσχημη απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο όπως είχαν και άλλες ομάδες. Ναι. Ήταν καλύτερες ενώ στο πρώτο δεν ήτανε. Ε, γιατί να μην ώρα έχει... είναι να μας πεις ότι χάσαμε για να σώσουμε τον Όφη. Δηλαδή κοντά είσαι να το δεν πεις. Δεν είπα αυτό. Ρε, φίλε. Κοντά είσαι. Δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι τώρα που μου δίνεις ένα assist. Απλά με τον Όφη με τον Όφη, δεν ήσουν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήσουν α, ναι, ωραίο. Άιντα. Άιντα, βάιντα. Oh. Ωραία. Τι έπαθες, Τρέγια. Σιβογκά σε μένα, λες. Λοιπόν, Τρέγια, άκουσε. Τώρα που το σκέφτομαι, έχει βάση το διπλό που λες. Γιατί παίζουν οι δύο ομάδες που δεν έχουν καλές σχέσεις μέσα και οι δύο. Αυτές Παναθηναϊκό Σόφι. Και πρέπει... Αλλά άμα πέσει αυτό, πρέπει και ανέβει και ο Πλατανιάς, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πέραν της πλάκας, με απογοήτευσε η Τρίπολη. Δεν την είχαν και κινδυνεύει πάρα πολύ. Ειδικά αν χάσει τώρα. Αν χάσει τώρα, είναι από κάτω, έτσι. Ε, παίζει Γιάννενα Τρίπολη. Ή Τρίπολη Γιάννενα, είπαμε. Πρόσεξε. Αν χάσει. Γιάννενα Τρίπολη παίζουν. Γιάννενα Τρίπολη. Τρίπολη. Γιάννενα Τρίπολη παίζει. Τώρα θα σου πω. Γιάννενα Τρίπολη παίζει. Κάτω, κατέβασε το. Πάλι εδώ είμαστε. Εδώ δεν καλά, αρέσει. Νάτω, ναι, Γιάννενα Αν βγει πρόσεξε. Αν βγει άσος, περνά τα Γιάννενα πάνω. Και άμα βγάλει διπλό όφι, λέμε ρε παιδί μου, πέφτει, είναι κάτω και από την θέση του Μπαράζ, έτσι. Ξέρεις που πάει μετά η Τρίπολη. Που όφι πάει... Τρίπολη παίζει. Πλάκα κάνει. Να το δες το, το θυμάμαι. Ω, ήρθαμε για τα χαλιά. Όφι Τρίπολη. Ήρθαμε για τα χαλιά. Γεια σας, τι κάνετε και μετά πανιώνεις πας Γιάννενα. Ήρθαμε για τα χαλιά και τελευταία έριξε. Τελευταία σφίξαμε. Ατρόμητο όφι, σε νοιάζει και σένα. Γιατί με νοιάζομαι. Ε, γιατί τέταρτη θέση δεν έχεις. Τίποτα, ούτε με νοιάζομαι. Αν δεν σε νοιάζει τώρα. Για μένα τώρα μόνο, τι λέγαμε την προηγούμενη φορά. Πα για ένα πάω. Αχ, αυτό μου αρέσει το παιχνίδι. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να θέλει τρεις πόντους στα Γιάννενα. Δεν θα θέλει. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μία τέτοια σου ζητώ. Θα θέλει, φίλε. Γιατί να θέλει. Θα θέλει. Γιατί να με το βάση προγράμματος, εγώ σου λέω θα θέλει. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, να θέλει τρεις πόντους. Όχι, πρόσεξε. Όχι, πρόσεξε. Να θέλει τρεις πόντους και με χει να πέφτει. Όχι μπαρά. Όχι μπαράς, γιατί μπαράς το πιο πιθανό είναι να κερδίσει. Σατανάς, άλλο. Σε παρακαλώ, Θεέ, μία χάρη σου ζητάω για φέτος. Δεν πήγαμε τελικό, παίρνουν πρωτάθλημα αυτοί. Θα πάρει και η Λίβερπουλ και εγώ θα αυτοκτονήσω. Μία χάρη σου ζητάω. Κάνε το Χριστό Βασίλη να θέλει τρεις πόντους τελευταία αγωνιστή και αλλιώς να πέφτει. Άλλους λένε σε σατανάδες, παρακαλώ. Άλλους λένε σατανάδες, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν είπα τίποτα κακό. Δεν λέω τίποτα κακό. Να κερδίσει, να πετύχει τα ίσια για το μάτς και να κερδίσει. Λοιπόν, ναι, να διαβάσουμε. Πάμε. Να διαβάσουμε πρώτα εγώ. Ή άμα θες κάνουμε γιατί ξεφύγαμε. Πάκαμε το διάλειμμα των 9.30. Ό,τι πει ο Χολιπτάρος. Ναι, ό,τι θέλει. Και μετά να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε στις 10 για να ξεκινήσει και η εκπομπή η δική μας κανονικά. Okay. Τώρα κάνουμε να πούμε εξυπηρέτηση, έτσι. Εντάξει, εντάξει παιδιά, μια φορά ο Κόλκας ήταν στην ΕΡΤΡΙΑ με τον Βαθύλακο. Σοβαρά μιλάς. Δίπλα-δίπλα. Δεν το είδα αυτό το τέτοιο. Ναι. Έχεις δει χώριαση φίλους. Στην ΕΡΤΡΙΑ μαζί. Στον. Πώς το λένε, τον Τάσο του Σταμπουλή. Ναι, το pressing. Άμπρα. Καλά το λέω. Τώρα τι λέγανε δεν μπόρεσα γιατί δεν μπόρεσα να κοιτάξω.
Ωραία. Για την αναδιάρθρωση πρέπει να λέγανε. Λογικά, ναι. Λοιπόν, πάμε τότε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Άρα, του χορηγού θα του διαβάσουμε στη δική μα ώρα, έτσι, με το που ξεκινήσει. Ωραία, έχουμε άλλα 20 λεπτά έτσι να πούμε κάποια πραγματάκια. Μετά θα ανοίξουμε και τι γραμμέ, έτσι, κατευθείαν. Α πούμε και για έτσι και λίγο. Για τα μάτια. Τρει ώρε και για τα μάτια. Κάτι δεν σ' άρεσε και στον Πάο, κάτι δεν σ' άρεσε. Ναι. Ε, καλά, εντάξει. Και εγώ έχω να πω έτσι κάτι για τον Πάο. Παραθυναϊκό άρεσε εκεί πέρα. Ξέρω, στεναχωρέθηκε, ε. Χάλια ήμουνα. Άστα να πάρει. Τρέγια, πρώτη φορά έπεσε και πραγματικά το εννοούσε. Δεν έκανε πλάκα ότι θα έρθει χ2 και χάσαμε τρέγια. Δεν λε καμιά, δεν λε να συνεχίσει να λε ότι θα χάνουμε. Βρωμοκάτσικο του κερατά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σήμερα από τις 9 ξεκίνησε η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλικ. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός ηχογλύφτης εδώ της εκπομπής μας. Συντροφιά Μαρίτσα, θα πάμε μέχρι και τις 12. Όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 10 με 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, το ραντεβού μας από τις 8 μέχρι τις 10. Τρόποι λοιπόν επικοινωνίας, να πούμε, λίγο εκπομπής. Για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας. Μετά τις 10 θα δώσουμε και γραμμούλες για να μιλήσει ο κόσμος, για να μας πει την άποψή του για την αγωνιστική κίνηση Σαββατοκύριακου, για την οδυνηρή ήττα του Άρη, τη μη αναμενόμενη ήττα του Άρη. Σε βλέπω πικραμένο. Δεν είναι θέμα, το θέμα τι είμαι εγώ. Ναι. Το θέμα είναι το τι είστε εσείς. Και την, ναι, η αλήθεια είναι ότι μας πείραξε τώρα σοβαρά. Θα σου και πω ένα βήμα ακόμα μεγάλο με την νίκη του ΠΑΟΚ. Δύσκολη νίκη. Ναι. Με τη Λαμία, παρότι φαίνεται 3-0 εύκολη, ακούγεται, αλλά δεν είναι η πραγματική εικόνα του αγώνα το 3-0. Θα τα πούμε εκτενέστερα λίγο αργότερα. Λοιπόν, για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας, FM και NO. Το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Μετά τις 10 θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους φίλους να μας πούνε την άποψή τους, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να την παρατεθούμε, να τα πούμε έτσι όμορφα, να δημιουργήσουμε άλλη μία ημέρα, άλλο ένα βραδάκι μάλλον, μία όμορφη αθλητική ραδιοφωνική παρέα, όπως το κάνουμε από το Σεπτέμβριο, και νομίζω ότι βάσει της συμμετοχής που έχετε και των σχόλιων που ακούμε, ότι πάμε καλά, καλά. Είμαστε καλή παρέα έτσι για εσάς και εσείς αρκετά καλή παρέα για εμάς. Άσχετα αν μας στεναχωρείτε πολλές φορές, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Και εμείς στεναχωρούμε. Να πούμε λίγο, Ζάχο, τα αποτελέσματα, βαθμολογία. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω από εδώ, είναι μακριά. Και τι γίνεται, τι θα γίνει. Και να σχολιάσουμε λίγο και την αγωνιστική, έτσι. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, Όφη, ΠΑΣ Γιάννενα 1-0, σημαντική νίκη για την ομάδα. Ήταν μονόδρομος, αν ήθελε. Με χ2 ήταν τελειωμένος. Νομίζω ότι είναι μια βαθιά ανάσα βαθμολογική για τον Όφη, ο οποίος πλέον έχει νέες ελπίδες, γιατί είναι μόλις ένα βαθμό κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Τον βόλεψε. Τον Παράζ, έτσι. Όχι, τον βόλεψε. Ας τον Παράζ. Τον βόλεψε το χ του Ατρόμητου. Του Ατρόμητου, λέω, συγγνώμη, της Τρίπολης. Αν είχε κερδίσει η Τρίπολη, δύσκολα θα προλάβαινε. Ωραία, τώρα ελπίζει μέχρι και για ένα τέτοιο. Πρόσεξε λίγο τώρα τι γίνεται. Επειδή. Έτσι όπως μας είπες σε αγωνιστικές, εκτός να μας διάβαζες λάθος. Όχι, μετά, πολύ σωστά το διάβαζα. Μετά την ήττα που έκανε στο Κλεάνης Βικελίδης και γνωρίζοντας ότι δεν είναι και τόσο φιλική ομάδα προς τον Άρη από τις αντιδράσεις των Αριανών και στο γήπεδο και στο Facebook καλά, και σε αυτά και τις δικές αντιδράσεις, βιαστήκατε. Να τον έχετε καταδικάσει τον Όφη ότι θα πέσει στη Β' Αθηνική. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι τρίτος από το τέλος, που σημαίνει ότι τώρα αν τελείωνε το πρωτάθλημα θα έδινε αγώνα μπαράζ. Τώρα δεν σώνεται. Τέταρτος, ναι. Που σημαίνει ότι με ένα βαθμό. Για τα Γιάννενα ήθελα να το πω. Που σημαίνει ότι με ένα βαθμό που είναι τα Γιάννενα από πάνω του, ότι μπορεί να υπερκαλύψει με νίκη και ήττα των Ιωαννίνων αυτή τη θέση. Τώρα, βάσει αγωνιστική και τα όσα έχει δείξει όλη τη χρονιά Όφη, δεν θα τα καταφέρει. Ναι. Αλλά για να όταν παίζει τώρα τελευταίες αγωνιστικές και οι άλλοι, δηλαδή η Τρίπολη, εγώ δεν την είχα σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσει, και όμως βλέπεις βαραίνουν τα πόδια. Φιλέ. Βαραίνουν τα πόδια, λέω εγώ, όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε πνίγει το αποτέλεσμα. Βαραίνουν τα πόδια, όσο καλή ομάδα να είσαι, καλή για αυτό που παίζεις. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τρίπολη είναι τόσο κακή στο να πέσει. Αλλά όπως βλέπεις ήρθε η Λιβαδιά, τώρα η Λιβαδιά σαν να μισοπήρε μαζί της και την Τρίπολη. Εδώ κινδυνεύει και η Ξάνθη, ρε φίλε. Όχι, έχει στην έδρα της την τέτοια η Ξάνθη. Άντε πάλι. Έχει στην έδρα της την
τον Τενέ έχει. Τον Τενέ, δεν υπάρχει ο Τενέ. Τον Απόλλων Σμύρνης. Τον κερδίζει και σώθηκε. Σήμερα ο Ατρόμητος ναι. με το Στανιό τον κέρδισε. Πόσο έλεξε, ούτε ένα μηδέν. Ναι, εντάξει, παίζουν ελεύθερα. Οι άλλοι δεν έχουν να χάσουν. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Η ομάδα που παίζει με άγνοια κινδύνου και δεν έχει στόχο. Όχι, παίζουν για τα συμβόλαιά του, για τα επόμενα συμβόλαιά. Φυσικά, μπορεί να σου κάνει ζημιά. Ναι, εντάξει. Αλλά λε. Κερδίζω αυτό και σώνω μετά. 9 αγωνιστικές έχει να κερδίσει ξανά. Μακάρι να πέσει. Εγώ μακάρι μου έλεγες να πέσει ξανά, να σου έλεγα να πέσει. Εγώ γιατί... Τρίπολη γουστάρω. Ναι, εσύ φυσικά γιατί έχεις πολύ εχθρικές σχέσεις με την Ξάνθη. Όχι. Και στο μέλλον θα έχεις πιο εχθρικές γι' αυτό. Δεν γουστάρω την Τρίπολη με τίποτα. Και εγώ δεν γουστάρω την Ξάνθη. Τον Όφη, τα Γιάννενα, όλες μαζί μπορούν να πέσουν αυτές. Δεν γίνεται όμως όλες. Κάποιες θα πέσουν. Μακάρι να πέσει. Να πέσει λες. Καλά, πώς έρχεται ο. Αχώνευτη ο Γκονζάρεβα, ο Κονσέρβα, ο τέτοιο σχέδιο, πώς λένε. Ξέρω εγώ. Φεύγει ο Πανόπουλος, λέει κουνάει μαντήλι. Ναι. Κάποιος έρχεται, Κονσέρβας, Κονσέρβας, πώς λέει. Πού ξέρω. Λέει, ούτε εγώ, δεν ξέρω. Κονσέρβα, άκουσα κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μας στο μυαλό λοιπόν, δεν ξέρω. Οπότε ο Όφη με αυτή την νίκη. Ναι. Έχει ελπίδες βάσιμες πλέον. Τώρα πλέον ένα έχει. Βαθμό μόνο. Πλέον έχει. Για να κυνηγήσει τη σωτηρία. Ειδικά αν δεν χάσει τώρα στο ΟΑΚΑ. Δεν μιλάω άμα βγάλει διπλό. Άμα βγάλει διπλό, σώθηκε. Αν δεν χάσει, μπαίνει πολύ δυνατά. Η μόνη περίπτωση για να μην χάσει. Είναι να είναι αβαβά το παιχνίδι. Γιατί ρε, σιγά, σιγά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Κέρδισε το μεγάλο Άρη ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε το μεγάλο Άρη, αυτοκτόνησε ο Άρης. Βράστη αυτοκτόνησε τώρα, το χάσατε. Χάσαμε, θα τα πω. Τι, θα τα πω. Τέλειωσε. Χάσαμε, τι κερδίσαμε, εγώ σου επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός ναι. δεν έχει κανένα στόχο. Τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει... Με τον Άρη δεν είχε στόχο. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Εντάξει, δεν υπάρχει Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Έτσι, δεν υπάρχει να ξετιμωρηθούν. Απλά παίζει για τη φανέλα, για την ιστορία, για τα συμβόλαια, για τη. Αυτό. Για το F αγωνίζεστε τέλος πάντων. Ότι παίζουν για να αποδείξουν ότι, έχουν, ότι ναι, μπορούν να είναι και στο όμως, επόμενο ρόστερ. Γιατί είπε ο Δόνης. Καθαρίζει. Υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ίσως λέω εγώ να το εκμεταλλευτούν. Γιατί από ό,τι έμαθα. Τι έμαθες πάλι. Από ό,τι έμαθα Ράδιο Αρβίλα, το Sky το αγόρασε ένας Τούρκος. Όχι, αυτό για τον Ασντούν λες. Αυτός. Ναι. Α, τι το αγόρασε. Το αυτό Sky... είναι από δύο χρόνια πίσω είναι αυτό. Το Sky το αγόρασε ένας Τούρκος. Έτσι λένε, εντάξει, κάνει παραγωγές. Ναι. Δηλαδή το Survivor αυτά τα εγώ παιχνίδια. Είδα... Δηλαδή, δηλαδή, εγώ είδα σημερινό δημοσίευμα. Δεν σου είπα ρε, ότι αυτό το που το δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο αυτός ο Κουλτουριάρης ο κότσης. Δεν χάνει. Ναι, το ναι. Power of Love. Ο Κουλτουριάρης. Καλά κάνει. Το Power of Love. Πιο καλά από το να βλέπει ναι. τον Κατακουζίνο που ναι. θα καταφέρει. Διάβασα ότι γυρίζεται και στην Κωνσταντινούπολη γυρίζεται. Δεν είναι στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, αυτό αφού εκεί πέρα είναι. Τι να φέρει συνεργείο από την. Από την Τουρκία στην Ελλάδα δεν συμφέρει. Ωραία. Όφη Παζιάννενα. Ωραία. Από πού πήγαμε στο Πάρο. Από το Όφη Παζιάννενα φτάσαμε στο Πάρο Οβλό. Προχώρα. Παναθηναϊκός Άρης. Άσο, θα τα πω σε λίγο. Μετά, προχώρα. 2-0. Πανιόνιος Λάρισα 1-0. Από το μεγάλη 10... έκπληξη αυτό πάντως. Από το 16ο λεπτό, φίλε. Πιστεύω, χωρίς να έχω δει φάσεις, πιστεύω μετά το 16ο λεπτό μπορεί να παίζαν και μπυρίμπα στο κέντρο. Ναι. Ναι. Ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα, πρέπει να το πούμε. Λες, ναι, έχει χάσει και ο Ντουρμισάη στο τέλος. Ήταν, ναι. Έχασε Ντουρμισάη, περίεργο. Ναι, για προχώρα. Μπήκε στην Εθνική, Άγγελος. Ναι, είναι καλός παίκτης, το έπανε. Εδώ πήρε τον Βαλεριάνο, φίλε. Ντουρμισάη, δεν πάει. Είναι καλός παίκτης. Λοιπόν... Τώρα το πόσο καλός το βλέπουμε. Αυτό για πες. Ξάνθη ΑΕΚ. 1-0 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Το μόνο που κόντεψα, γιατί έκανα jackpot στα προγνωστικά της Παρασκευής, το μόνο που κόντεψα ήταν αυτό και τι σου έδωσα, θυμάσαι, ακριβές σκορ. 2-2. Που η Ξάνθη είναι 0, εσύ 0-1 το έδωσες. Κοντά έπεσε. Εγώ βρήκα τον Ολυμπιακό, σου είπα 0-3 άνετα. Ναι, εσύ βρήκες τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ είπα. Τον Άρη τον έχασα, πανταγωδός. Ναι. Τον Μπάουκ είπα δύσκολη νίκη, έπεσα μέσα. Τον Μπάουκ και εγώ κοντά έπεσα. 3-2 είπα. Ναι. Τι, δύο γκολ δεν φάγατε απλά. Τα τρία τα βρήκα. Τον Μπάουκ τον πετυχαίνω πάντα στα γκολ, αν έχει προσέξει. Mm-hmm. Πάντα τον πετυχαίνω. Mm-hmm. Για προχώρα. Τον Άρη τον έχασα φυσικά, όπως και εσύ. Τον Άρη, γιατί δεν λες ότι τον έχασε τρελιά. Τον είπα, το είπα. Α, το είπες. Μπράβο. 1-0 στο ημίχρονο η Ξάνθη. 1-3 τελικό. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ο κύριος Μελισανίδης. Λοιπόν... Δεν είναι ο Μελισανίδης στο στοίχημα, υπόψη. Στον ΟΠΑΠ δεν είναι ο Μελισανίδης. Η ομάδα του, λέω, έκανε άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εγώ κάνω μια επισήμαση. Η οποία παίζεται στα... Στον ΟΠΑΠ δεν παίζεται. Παίζεται στις στοιχηματικές εδώ. Στις στοιχηματικές υπάρχει. Που δεν παίζεται ο Κούγιας. Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός 0-0. Αυτό ήταν έκπληξη. Αυτό δεν συνέφερε κανένα. Ναι. Όχι, δεν συνέφερε. Τώρα που έτσι όμως διάβασε τις αγωνιστικές, με το ένα πόδι σε Β' Εθνική είναι ο Μποροβίλος. Ο Λεβαδιακός τελείωσε, έπεσε. Όχι ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα που έχασε την έδρα του από τα Γιάννενα. Η Τρίπολη, βέβαια. Με το ένα πόδι σε Β' Εθνική είναι. Λες. Τι λέω. Τι λέω, ρε φίλε. Δύο εκτός τώρα δεν μου λες. Τώρα δύο έχει... εκτός με ομάδες που κινδυνεύουν παίζει. Τώρα σου λέω παίζει. Περίμενε να δεις.
Πας Γιάννη, ένα αστέρα Τρίπολης. Άντε γεια. Και μετά πάει καπάκι όφια αστέρα Τρίπολης. Άντε γεια. Άμα κάνει δύο ήττες, μη σου πω και μία ήττα και μία σοπαλία, γεια σας. Mm. Θέλει ένα, τρίποντο σε αυτά τα δύο μάτς. Nice. Αλλιώς γεια σας είναι. Ή τουλάχιστον μπαράς. Mm-hmm. Και μπαράς δεν ξέρεις, ένα μάτς είναι. Μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε και να σου καλώσει η μέρα και γεια σας. Πανετολικός Ολυμπιακός 0-5. Ούτε ξέρω, ούτε είδα. Ναι, γιατί σου λέει θέατρο. Τσόντα. Ο Τραγιανός. Ο Τραγιανός, ο Δέλλας. Τραγιανός. Ναι, και ο μαχητικός, ο αξιόμαχος. Το πολύ καλό σύνολο του Τραγιανού Δέλλα που ξυσκίστηκε με τον ΠΑΟΚ. Ξυσκίστηκε με τον ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και έξω από το γήπεδο. Ναι. Τα δώσαν όλα τα παιδιά. Ναι. Όλο τυχαίως, δύο αγωνιστικές μετά, ναι, τρώνε ντόρτι από το φιλικό σωματείο του Τραγιανού Δέλλα, την ΑΕΚ. Ναι. 4-0, αμαχητή με κατεβασμένα, ναι, τα χέρια. Και στο γήπεδό τους, ναι, που δεν έχει γίνει τέτοιο σκορ στην ιστορία, ποτέ, του Πανετολικού, ναι, στην Αλφα Εθνική, δεν υπάρχει 0-5. Ναι. Ο Τραγιανός ο Δέλλας. Ο Τραγιανός. Τρώει 5 από το Μαρτίνς. Και το, όχι τίποτα άλλο. Μας πιάσανε στην πρώτη επίθεση. Ναι. Στα γκολ. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή ρε Τραγιάννε. Ντροπή. Βάλε δύο τουλάχιστον. Άντε, φάει 5, βάλε δύο. Ντροπή. Δεν θα λέγουμε την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Ναι, και βγαίνει τώρα ο. Ντροπή, Τραγιάννε. Ο Μάρτινς αυτός εδώ πέρα. Ποιος? Ο Μάρτινς, πώς το λένε, προπονητής του Ολυμπιακού. Και πώς λέει, εμείς έχουμε την καλύτερη επίθεση. Καλά, στην λέει. Ελλάδα την καλύτερη. Έχουμε τους 5, λέει, ποδοσφαιριστές από τους 15 που είναι, λέει, στις πρώτες θέσεις, λέει, των σκόρερ. Ψέματα είπε. Έχουμε, λέει, τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν μοιράσει, λέει, στον πίνακα, λέει, στους τρεις πρώτους που έχουν, λέει, τις καλύτερες, τις περισσότερες assist. Ποιοι είναι αυτοί? Έτσι οι προπονητές του Ολυμπιακού θα μιλάτε για δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτα πραγματάκια και δεν θα μιλάτε για το μεγάλο που είναι ποιος είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος. Κι άλλος πέρσι μας έπριζε κάθε εβδομάδα, μας έπριζε, έχω 72 βαθμούς και 78 βαθμούς. Τι να κάνουμε, δεν είχε. Πώς να κάνουμε. Όπως να τους κόλλησε και ο άλλος, αφού το πας έτσι, κόλλησε και ο άλλος και τον είχα για σοβαρό τον άνθρωπο. Τον έχω, δεν τον είχα. Το Δόνι. Έχουμε, λέει, 44 βαθμούς. Ρε Δόνι, 44 βαθμούς όντως έχεις. Και όντως τους πήρες παλικαρίσια στο γήπεδο, αλλά έπρεπε να τους είχες στη Β' Εθνική, Ρεδόνη, τους 44, όχι στην Α. Κατάλαβες, Ρεδόνη. Εντάξει. Δηλαδή, λίγο. Δηλαδή, έχεις. Ήσουν ποδοσφαιριστής. Και σαν ποδοσφαιριστής δεν θυμάμαι. Είχε προκαλέσει ποτέ ο Δόνης, ρε. Δεν θυμάμαι. Ήταν στον Παναθηναϊκό έπαιξε. Ήταν σκληροτράχυλος. Όχι, αν είχε προκαλέσει με τη διαγωγή του στο γήπεδο, δεν θυμάμαι να έχει κάνει. Λίγο τσογλαναράς ήταν. Λες. Ναι, ήταν. Ναι. Δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Δεν θυμάμαι εγώ, για να μην λέω ψέματα, αλλά δεν. Έχεις ένα κύρος, ένα τέτοιο, έχεις παίξει Αγγλία, έχεις πάει έξω, έχεις κάνει, έχεις δείξει ομάδες, έχεις παίξει Champions League με κυπριακή ομάδα, την πήγες, αυτός δεν την πήγε, ρε. Ναι, ναι. Άλλος την πήγε. Λοιπόν, ναι, και λες αυτή την κοτσάνα, ρε, τέτοια. Ο Γιωβάνοβιτς. Α, ο Γιωβάνοβιτς, και αυτός την πήγε όμως ο Μίλους. Ο Δόνης, πώς την πήγε ο Μίλους. Δεν την πήγε στου 8, όντως, ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Στου Μίλους πήγε. Ναι, την πήγε. Λοιπόν, έχεις ένα αλφα όνομα. Λοιπόν, λέγεται αυτή η δήλωση. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, πόσο λένε, και ο σκύλος ολόκληρος και η πίτα. Και, όχι, και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάς. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Κάτσε, δηλαδή, μην είναι την νοημοσύνη μας. 44 βαθμούς λέει στο γήπεδο. Στη Β' Εθνική έπρεπε να παίζει, ρε Δόνι. Προς Θεού δηλαδή. Μην προκαλείς, να πούμε. Εντάξει. Ξόμαχο τέτοιο, καλύτερο, εντάξει, ναι, μπράβο τέτοιο, έκανες δουλειά, ναι, αυτά, ου, μπράβο, χειροκρότημα. Αλλά μην το λες αυτό τώρα. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Προκλητικό είναι αυτό που λες. Εκεί που μας χρωστούσαν, πόσο λέει, δεν τα πάω καλά με τις παρέμβασεις. Μας πήραν και το βόδι. Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρει για το βόδι. Ναι. Πώς έγινε. Λοιπόν, κόλλησα και το χιούμορ. Κόλλησα κι εγώ, το διάβασα, δεν ξέρω. Κόλλησα κι εγώ, έγινα σαν το Λουτσέσκο. Τι λες, ρε Δόνη, σοβαρά. Άρα τι το λες, άμα κόλλησες και σαν το Λουτσέσκο. Μην το λες. Εξυπνάδα. Να γίνουμε, λέει, τι είπε, να γίνουμε καλύτεροι από τον Άρη του χρόνου. Εντάξει, τώρα ο Δόνης, δηλαδή, έκανε χαζουμάρα για ποιο λόγο. Ο άλλος δε Σιδόνη έχασε πρωτάθλημα πέρσι. Και φέτος, αν είχε το συν 2, αυτή τη στιγμή θα πανηγυρίζαμε κιόλα. Κατάλαβες, έχει τεράστια διαφορά. Κατευθείαν φωτογραφία. Από αυτό που σου είπα, ο Βαθύλακος με το χολαργό. Κατευθείαν. Γιατί φοράει. Κρυώνει μέσα στο στούντιο, γιατί φοράει. Ποιος. Φαίνεται καλοκαιρινός ο Κόλκας. Ο Κόλκας έβαλε κοντομάνικο για να φαίνεται το τατουάζ. Φρεντ Μπέρι, κοντομάνικο. Αλλά δες, φίλε, τώρα. Δες και το στιγμιότυπο. Το Κόλκας είχε ρούμαλι.
Ωραίο, δεν σημαίνει ότι ο άλλο είναι έτοιμο για μανούρα όμω τον βλέπω. Κοίταξε τώρα. Είναι σου, σου πω τώρα κάτι εγώ. Κοίτα τώρα τον Κόλκα. Ναι. Και κοίτα τον Βαθύλακο, ρε φίλε. Πολύ πιο όμορφο ο Κόλκα. Τώρα τι. Κοίτα, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή όποιο κοιτάει αυτή τη φωτογραφία καταλαβαίνει ότι ο ένα είναι παοξή. Ναι. Έτσι βλέπει. Ο άλλο είναι αριανό. Επιμελημένο. Έλα μέσα, ρε. Έλα ρε καβάδια. Έλα ρε καβάδια. Και βλέπει τώρα τον Βαθύλακο από εκεί. Έχω περιέργεια, λέει. Για, για το σχόλιο στον αέρα. Ένα και ένα και ένα. Έλα. Δεν σε ακούει ο κόσμο τακτικά. Έλα. Ο Τσαλτίδης είναι σαν να υπόσχεται ότι κατεβαίνει για δημοτικό σύμβουλο στο χωριό, στο Βαθύλακο. Και ο άλλο, ο οποίο είναι δήμαρχο ήδη. Κατάλαβε. Ελπιμένο είναι. Σαν να ντρέπεται λίγο πάντω. Ο Κόλκα. Ναι, είναι. Γνωστό ότι είναι πολύ τροπαλό. Δεν συμπαλάμε εμεί. Για χασούκα είμαι. Τα λέει έτσι. Όχι αυτό που λέω, είδε μαλλί ο Κόλκα. Κοίτα. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι. Ο άλλο δεν έχει μαλλί, ρε ο άνθρωπο. Τι το λε για το μαλλί. Δεν μπορούσε να χτενίσει το μουσείο, άλλο από κάτω. Αλλά ξέρει γιατί έχει το μουσείο ο Τσαλτίδη. Το βράδυ όταν γυρίζει ανάσκελα, πατάει φρένο. Για φρένο το έχει στο μαξιλάρι. Μα τι βλάξει. Μα τι βλάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι φαλακρίτσα, είναι μέτωπο. Λοιπόν, να πω λίγο τώρα για το μάτς. Θέλεις να ξεκινήσω λίγο εγώ. Ναι, μη στεναχωριέσαι, Χρήστα, χαμηλά είναι τα φρύδια σου. Να πούμε, εντάξει. Έκανες μέτωπο στην πλάτη. Λοιπόν, να ξεκινήσω ή θα πάμε στο τέτοιο και να ξεκινήσει η δικιά μας. Τι πήγε να γράψει, όχι. Όχι εγώ. Τι θες να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσω γιατί βλέπω 10 παρα 2 λεπτά. Όχι, να μην ξεκινήσεις. Θα πούμε κανένα δύο χαζά, δύο λεπτά. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά θα πιάσουμε με τη σειρά τον Άρη. Ο οποίος εσύ τον είδες στον Άρη πάνω στο Βάρο. Το είδες, ου, όλο. Όλο, όλο, χάνεται. Όλα τα μάτια του Άρη τα έχω δει. Λες τώρα στην επανάληψη να κερδίσουμε που το δείχνεις στην σπορτ. Τον ΠΑΟΚ έχω χάσει και ένα-δύο μάτς. Λόγω δουλειά. Στον Άρη όλα τα έχω δει. Μα τι θα λέω την άλλη μέρα, δεν πρέπει να σχολιάζω. Τον ΠΑΟΚ τι να το δεις, δεν είναι και τέτοιο. Δεν έχει και θέα. Ουσία, είναι ουσιαστικός. Όχι θέαμα, δεν έχει τέτοιο, αφού ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Μπορώ να είμαι ήσυχος πλέον. Έχουν δρομολογηθεί. Μπορώ να είμαι ήσυχος πλέον. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται 2 βαθμούς στα επόμενα 3 μάτς για να στεφτεί μαθηματικά και μαθηματικά πρωτάθλητης Ελλάδος. Ένα να πάρετε. Ούστ. Αυτοκτονίζει. Μαντρόσκυλο. Δηλαδή έχω τρία. Άκουρε τέτοια. Έχω τρία μάτς. Έχει χάσει η Μάντσεστερ, το ξέρει. Έχω τρία μάτς με Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Και άρε, κούλια μεγάλε. Και θα επικεντρωθώ πάρα πολύ σε αυτό το μάτς. Τι? Θα επικεντρωθώ πάρα πολύ σε αυτό. Μην επικεντρώνεσαι καθόλου, τρέγια. Για άλλους λόγους. Υπάρχει πολύ μίσος από τα τριγιά. Καλά, εντάξει. Άλλο κόσμο, άλλο ειδικό. Έχει βγει καυστικότατη υβριστική ανακοίνωση. Κατά του Κούλια. Κατά του ΠΑΟΚ και κατά του Κούγια που τον υπάρχουν ανίποτοι χαρακτηρισμοί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει δίπλα σε αυτό το μάτς. Κοίταξε, εμάς μας εξητάρει αυτές οι ανακοινώσεις. Mm-hmm. Όταν βγαίνουν μας εξητάρουν πραγματικά. Ωραία, άκουσα με. Έτσι, έβγαλε δηλαδή ο Πανετολικός. Έβγαλε ο Άρης. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Άρης όταν έβγαλε όμως και στο δεύτερο δεν κέρδισε στην Τούμπα. Χι ήρθε. Ναι. Ναι. Στο πρώτο όμως. Ναι, στο πρώτο κέρδισε. Ναι, που περιμένατε τα όνειρά σας. Να είναι καλά ο Γιουνές. Δεν πήρανε. Ο μπαμπάς ο Αλέξανδρος. Ο Γιουνές. Λείπει, έφυγε. Ο Γιουνές. Ο Γιουνές. Λείπει ο Γιουνές. Τι πήγα να πω ρε εσύ. Ωραία. Ναι, πιστεύω ότι το μάτς έχει γίνει. Να σου δώσω μια πληροφορία τρία. Το Λάρισα ΠΑΟΚ έχει γίνει το μάτς. Έχει λήξει 0-0. Να ξέρεις, μαγνητοσκόπηστα είναι αυτό που θα δεις. Όχι. Υπάρχει νοοτροπία, ποια? Η νοοτροπία, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, η νοοτροπία του νικητή, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, το βάθος στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. 0-0-1-1. Που αγωνιστικά, ρε φίλε, είναι νομίζω έτη φωτός μπροστά. Δεν είναι ξανά η Λάρισα. Από την Λάρισα. Η Λάρισα δεν έχει τίποτα αγωνιστικά. Ναι, και αν ο ΠΑΟΚ παίξει, ένα δίκιο το έχεις. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει σοβαρά και θέλει την νίκη, που πιστεύω δεν θα διακινδυνεύσει. Τι θα πει θέλει την νίκη, θα θέλει την ισοπαλία. Μπορεί, μας τα λες καλά. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε φιέστα με το Λεβαδιακό. Εγώ τα λέω. Να βγάλουμε κούστα με το Λεβαδιακό. Εγώ, άκουσε. Ναι. Όταν μπαίνει στοίχημα ή όταν δίνει ένα προγνωστικό τρέγια, όλες τις παραμέτρους τις βάζεις μέσα. Κατάλαβες. Τις βάζεις στο τσουκάλι. Όχι τσουκαλά, στο τσουκάλι. Ανακατεύεις και βγάζεις το αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Ειδικά όταν πρόκειται για μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Το βγάζω εντελώς από το μυαλό μου, διότι δεν θα. Άμα το βγάζεις διπλό τότε πες. Το λέω για να δεις πόσες αβάντες έχει αυτή η ομάδα. Ποια. Ο ΠΑΟΚ και κάνει ό,τι γουστάρει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει κάνει ό,τι γουστάρει, είναι σίγουρο. Θα παίξει για την νίκη και καλά κάνει. Ναι. Έτσι θέλουμε. Έτσι. Είναι να κάνει ό,τι γουστάρει. Mm-hmm. Να είναι το αφεντικό της χώρας. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι. Το αφεντικό της χώρας. Αυτή τη στιγμή
Έτσι ακριβώς. Και να... μέσα στο γήπεδο και έξω. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για την νίκη, φυσικά, και δεν θα διακινδυνεύσει τίποτα. Θα παίξει για να πάρει την νίκη, θα πάρει την νίκη και η φιέστα θα γίνει με τη Λεβαδιά. Προηγουμένως, πριν δύο λεπτά. Για να καταλάβεις, ρε φίλε, ότι αν γουστάρω και όποτε γουστάρω. Α, δηλαδή, αν λέξει χ, θα μου πεις ήταν τέτοιο, αν βγει διπλό τέτοιο, ωραίος. Νοστράδαμος. Πυθία μάλλον, η πυθία. Εγώ δεν δίνω προγνωστικό. Εγώ το δίνω χ. Λέω τις δυνατότητες. Εγώ το δίνω διπλό. Διπλό. Έρε και κάτσε άσο, δεν έρχεται στο. Δεν υπάρχει. 0-2 είναι. 0-2 το ματσάκι. 0-2 και γουστάρω τον Κούγια να ρίξει καμιά χλέπα τον Ελκαντουρί ακόμα. Να γίνει καμιά μανούρα τέτοια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μα δύσκολα. Ας φάει και μια κόκκινη, παιδί μας, παίξω χωρίς Ελκαντουρί. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Ή ας πάει ο Ελκαντουρί τώρα να τρέξει μια χλέπα μέσα στα μούτρα. Γίνεται. Στέλνει τέτοιο, ναι. Αν μπράβο. Γιατί ο άλλος θα προκαλέσει. Είναι μεγάλο μαϊμούνι. Είναι μεγάλη κολοτούμπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω και να σου κάνω και τέτοιο. Βλέπω και σκουλά διαιτητή. Πώς? Σκουλά. Σκουλάς. Ναι. Εγώ βλέπω τζίλο. Εγώ Όχι, ρε, πιο τζίλο. Τρελάς εσύ. Γιατί ρε, το βάλα... Α, το τζίλο θα το βάλουν σε κανένα νεκρή πεθαμένη, σε κάνα τέτοιο. Ή χασμουριούνται πρέπει με... Πρέπει να παίξει ο τζίλος τώρα, σε αυτή την αγωνιστική. Κάπου πρέπει να παίξει. Νομίζω είπαν απ' την άλλη, είπαν ότι θα τον βάλουν, δεν ξέρω αν τον βάλουν. Έπαιξε φέτος. Θα το βάλουν αυτούς που το σπάσανε τα μούτρα και κόντεψαν να τον καθαρίσουν σαν αυγό τον άνθρωπο. Τους βρήκανε. Δύσκολα. Πιστεύω ότι από το... τα έφαγες όλα, εντάξει. Αντικά το διάλειμμα το 10. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά να ξεκινάει η δική μας εκπομπή. Θα σχολιάσω εγώ για Άρη δύο πραγματάκια και ο Τάσος. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Εντάξει, κλείνει εδώ πέρα. Ας πούμε για το μάτσο του ΠΑΟΚ λίγο με τη Λαμία. Τι προοπτικές υπάρχουν, τι πρέπει να γίνει στις επόμενες. Με τη Λάρισα. ΠΑΟΚ Λαμία, ρε φίλε, δεν παίξαμε. ΠΑΟΚ Λαμία. Α, όχι για το επόμενο νόμιζα. Θα πούμε και για το επόμενο. Όπως θα πούμε και το δικό σας επόμενο που είναι το Άρης Ατρόμητος. Βέβαια, είναι. Εντάξει, είναι ένα μάτσε γοήτρου πιστεύω. Μεγάλο λοιπόν, μεγάλο. Χ να γίνεις. Είναι προβοκάτορας. Γιατί ρε. Ο Άρης ένα χαρτισκό που έχει ότι κρατάει τις θέσεις ψηλά που... Άρα δεν μας νοιάζει. Δεν γυρίζει δηλαδή να δώσει χώρο στον αντίπαλο. Περισσότερες φορές μένει ψηλά. Ναι, Τάσο. Πριν από λίγο ο Παντελίδης αυτό να μείνει ψηλά η ομάδα. Και τα δύο. Και τη στάδα να το κάνει και τη φρεσκάδα να το κάνει. Και τα δύο. Πολύ ωραία ενέργεια τον οικονόμου αλωνίζει εκεί. Περνάει πιο βρίσκει μπροστά του. Παίζει με το Μακέντα. Χαμηλά το γύρισμα. Γκολ, γκολ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 1-0 Παναθηναϊκό Σάι στο 62. Ωραία, φίλε, τι γκολ ήταν αυτό. Τζάμπα γκολ, κλείσε. Κλείσε, ρε. Πανηγυρισμό εδώ, ο Δόνης, βλέπω πιτσιρικάδε. Ποιο είναι αυτό ο ξανθό. Ο Γιώχανσον. Ο Δόνης το έβαλε. Ο Δόνης. Του κάτσε, βλέπω. Έντονα το πανηγύρισε. Μα έβαλε γκολ ο Δόνης, ρε παιδιά. Δηλαδή το κλείνει στο μαγαζί. Το πρώτο γκολ που βάζει. Εδώ δες τώρα. Κοίτα σε μπεκιά που κάνει ο Βέλεθ είναι. Όχι, ο τέτοιο κάνει σε μπεκιά. Ο τέτοιο. Ο Κόρχουτ. Ο Κόρχουτ. Ο Κόρχουτ την κάνει σε μπεκιά. Αυτό ποιο είναι μπροστά εδώ. Ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ. Τι να κάνει. Φίλε με τα μάτια μάρκα. Τι θε να κάνει, ρε φίλε εκεί. Άσε, ρε φίλε τώρα. Δύο επιλογέ έχει ο άλλο. Τι να κάνει. Βέλεθ είναι, ρε φίλε. Του Βέλεθ είναι ο άλλο περνάει από μπροστά η μπάλα τι και δεν τη διώχνει. Δεν φταίει ο άλλο. Κλείσε, ρε καρτούν, κλείσε. Κάτσε να δούμε τον κόλ. Ωραίο. Ωραίο. Θα δούμε και τον πρώτο γκολ του Πάου και εκείνο θα σχολιάσουμε. Τρέγια. Και εκείνο ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Το ωραίο γκολ είναι του Ινσούα, φίλε, που είναι μαγικό. Πιανού. Του Ινσούα. Ναι, όντω είναι κολλά. Είναι μαγικό. Είναι εξαιρετικό γκολ. Ένα αλλά μας έβαλε γκολ μέχρι και ο Δόνης που δεν έχει σκοράει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Πιο τέτοιο, χειρότερο σενάριο. Πάμε στους χορηγούς, να τελειώνουμε τα διαδικαστικά. Πάμε στα να διαδικαστικά. Πάμε λίγο στα ματσάκια γιατί και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Πάει εκπομπούλα. Τρέγια πορκίτο. Ναι, εγώ. Εσύ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις το πορκίτο. Τρέγια. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια, όπως πάντα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα και για τη Σαρακοστή υπάρχει και νηστίσιμο μενού. Με φαλάφελ. Πιστεύω το μας το φαλάφελ. Εντάξει. Μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σε σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Και αυτό είναι 100% σωστό εξακριβωμένο. Και εξακριβωμένο.
Καραουλή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου είναι το πορκί το ψητοπολείο και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πολύ εύκολα το βλέπω το φάγατε τον κορεφίλ. Πώς γίνεται, τι να κάνουμε. Τα πούμε. Και με αυτούς και από αυτούς και σε αυτούς παράρτημα είμαστε. Πόσα παράρτημα τα. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και στο πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Mm-hmm. Στην Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Ένα πρατήριο, ακούστε λίγο τι σας λέω. Ένα πρατήριο, καταρχήν που έχει σωστή ποιότητα ελέγχου. Ένα πρατήριο που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά δεν υπάρχει πουθενά, παιδιά. Κάθε μέρα βάζεις βενζίνη με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Γεια σας, δεν υπάρχει. Ανδρέα Παπανδρέου 225, για όσους ακούτε, στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Όπως πας για ρετζίκι, δηλαδή, από το αριστερό σου χέρι. Για να μην μπερδευτείτε, γιατί απέναντι έχει άλλο ένα. Έτσι, μην πάτε. Στο άλλο δεν έχει τέτοιο. Εντάξει, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Λοιπόν, ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο που παραγγέλνετε. Μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για όσους θέλετε να παραγγείλετε πετρέλαιο θέρμασης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ τον αδερφό, τον Ισαάκ, τον Τεχλικίδη. Εδώ πάλι κοντά μας και το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, η Ποπάρα, η οποία κάνει εξαιρετικά κουρέματα, μοναδικά χτενίσματα, μια καλλιτέχνηδα του είδους, η οποία μπορεί να σας κάνει πραγματικά αγνώριστες και αγνώριστους από ομορφιά, εννοούμε πάντα. Εκεί που κουρεύεσαι λοιπόν κομμωτήριο Ανανέωση μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρουλάκια. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225, Νεάπολη Γεφυράκι Μετεώρων, 2310, σημειώσει το τηλέφωνο, 616-999, πολύ εύκολο, 2310-616-999, για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση στη φίλη μας την Πόπη. Λοιπόν, αυτά. Να ξεκινήσουμε μετά σου λίγο. Sorry. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το μάτς του Άρη, μετά θα πέσει για τον ΠΑΟΚ. Βάλε μας και λίγο κοιμά με τη μακαρονάδα έτσι χαλιά, ναι, από κάτω. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή φυσικά να παρεμβαίνεις, όπως και εγώ σε αυτά που θα πεις. Σε δίνω το τέτοιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα παρέμβει πολλές φορές. Ας παρέμβει. Εδώ είμαστε για να απαντάμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό είναι και η εκπομπή άλλος, έτσι. Λοιπόν. Τι με έπιασε, ρε παιδί. Τίποτα. Σοφάγε ο Κότσης. Ο Κότσης, το καρτούν. Λοιπόν. Και άλλο καρτούν, πιο μεγάλο. Ποιος? Μπίμπι. Ναι. Δεν παίζεται, φίλε. Καταρχήν, πώς έτυχε, μου τον έβγαλε. Μου τον κάνει πρόταση. Το Facebook. Το Facebook. Καλά, δεν τον είχε σου λέει. Και είδα το καρτουνάκι που έχει. Δηλαδή, ναι. Μόνο φωτογραφία. Που... Έτσι τον έχω κι εγώ στο κινητό. Έχεις δίκιο, δηλαδή. Εγώ έλεγα. Ναι. Αλλά έχεις δίκιο. Εντάξει, μεγάλο καρτού. Μεγάλο καρτού. Και άμπαλος. Ναι. Είναι ο άμπαλος οικογένειας. Όλη η οικογένεια, είπαμε. Ποδόσφαιρο. Όλοι σκαμπάζουν, ο μόνος άμπαλος ο BBC. Τι στραπάτσο ήταν αυτό εκεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με τους ανύπαρκτους να πω. Θα τα σχολιάσουμε. Να πούμε καταρχήν ότι ο Έλληνας, ναι. Εκ της φύσεώς του νομίζω, ναι. Είναι εύκολα απογοητεύεται και εύκολα, πολύ εύκολα πετάει στα ουράνια και πολύ εύκολα προσγειώνεται ανώμαλα. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Είμαστε τον άκρον σαν λαός. Δεν μπορούσε να ξεφύγει έτσι από αυτό και ο Αριανός. Τη μία εβδομάδα έχουμε, εγώ δεν λέω άδικα, πρόσεξε, αλλά εκεί που πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει μία δυσαρέσκεια και θα σου πω γιατί. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που όλοι οι παράμετροι πριν το παιχνίδι, όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων υπέρ του Άρη, έτσι. Δηλαδή έρχεται από ένα σερί καλών εμφανίσεων. Παίζει με μία ομάδα που μπορεί σαν όνομα να είναι τεράστιο, έτσι, και από τίτλους και από κόσμο. Είναι τεράστιο κλαμπ ο Παναθηναϊκός, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συγγνώμη, ο Άρης είναι πιστεύω και αρκετά καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Άρα, παίζει με μια ομάδα που είναι τιμωρημένη, έτσι. Δεν έχει στόχο. Δεν έχει στόχο αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε. Ταλανίζεται από προβλήματα. Άλλο τι ξεκίνησε τώρα, λέω. Πριν έκανε, το μάτς. Έκανε στις 6 πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Σε 7 αγωνιστικές έκανε 6 νίκες. Εγώ επαναλαμβάνω, αν θυμάσαι, στο όλους αυτούς τους μήνες, πιστεύω θα μου το πιστώσεις αυτό το πράγμα, ότι έλεγα. Ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν νιάτα, που άμα δεις, και αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς,
Άμα δεις το μέσο όρο του Παναθηναϊκού, δεν είναι κανένας κάτω από 22-23 χρονών. Τα μωρά του Δόνη, τέλος πάντων. Στις πρώτες 6 αγωνιστικές υπήρχε και λίγο η άγνοια κινδύνου. Ήταν και τρομερά, αν θυμάσαι το σχόλιο που σου είχα πει, είναι πιο τυχερός ακόμη και από τον ΠΑΟΚ, αν το θυμάσαι. Yeah. Είχε εύνοια. Έχει. Δηλαδή το σουτ να χτυπάει σε δύο πόδια, να αλλάζει, να πηγαίνει γκολ. Οι άλλοι να έχουν δοκάρια τέτοιο. Αυτό, yeah. Και ένα-δύο σφυριγματάκια, εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι η φούσκα αυτή τη μεγάλωσαν τα ΜΜΕ, και ειδικά της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι τεράστιο κλαμπ, αλλά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, είπα τους παράμετρους, οι οποίες ήταν οι περισσότερες, αν όχι όλες, υπέρ του Άρη, συν και το πρώτο ημίχρονο, που μπορεί ο Άρης να μην ήταν ο Άρης των προηγούμενων εμφανίσεων, αλλά δεν ήταν κακός, ήλεγε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει. Η κυκλοφορία του έφτανε, αλλά μέχρι την περιοχή μόνο, εκεί κάπου σκάλωνε, και εδώ είναι αυτό που λέμε και όλοι, πιστεύω και εσύ το λες, παρότι που δεν είσαι Αριανός, εκεί λείπει ο Σεντερφόρ, ο ικανός που μπορεί να πάρει την μπάλα, να την υποδεχτεί και να κάνει και μια φάση και από μόνος του, τέλος πάντων, έτσι. Τι να κάνουμε, φίλε, ήθελες να πας στην ΕΡΤ. Σου έκανε προσφορά στο Open ο πρόεδρος. Τι προσφορά με κάνεις. Ο μεγάλος, ο Ιβάν Σαββίδης, και δεν ήθελες. Από πού προκύπτει αυτό και η προσφορά. Είχες πιο, πολύ καλύτερη προσφορά. Είχες. Δεν νομίζω. Είχες. Δεν νομίζω. Καλοκαίρι είχες γράφος, πολύ δεν νομίζω να έχει το τίποτα. Το καλοκαίρι είχες πολύ καλύτερη, λοιπόν, προσφορά. Άρα, τι μας στεναχώρησε. Ναι. Πρώτον, ο Άρης του δεύτερου ημιχρόνου. Τι σε στεναχώρησε. Θα σου πω. Ο Άρης του δεύτερου ημιχρόνου μετά από το 1-0 ειδικά παράτησε το παιχνίδι. Και δες, εδώ είναι μία απόδειξη, λέω εγώ τώρα, ακριβώς ότι αυτό που μου λες εσύ στον Ολυμπιακό δεν ήταν ο Άρης ο τέτοιος. Στην ΑΕΚ όχι. Αν δεις και τα τρία παιχνίδια, πρόσεξε, σου μιλάω για τα τρία, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, έτσι. Και στα τρία παιχνίδια ο Άρης έχει ακριβώς την ίδια εικόνα. Καλό στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Και στο δεύτερο, με το που δέχεται γκολ, τελειώνει το παιχνίδι. Ακριβώς την ίδια. Στην Τούμπα πάντως. Ναι, τι στην Τούμπα πάντως. Ήταν καλός και στο πρώτο και στο δεύτερο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν είμαστε στην Μπαρσελόνα. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Στο Χαριλάου, ναι, με την ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλός και στο πρώτο, και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είμαστε ακόμη σε τέτοιο επίπεδο. Με τον Όφη. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν χάλι μαύρο στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, δεν ήταν χάλι. Χάλι μαύρο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Χάλι μαύρο είσαι εσύ. Και σε κάνει το 0-2-45, θα σου πω εγώ εκεί, ναι, Όφη. Αν θα σωνόταν από τότε. Ρε, φίλε, με μια μισή ευκαιρία βάλει δύο γκολ Όφη. Ναι, και στο δεύτερο, ω διαμαγεία, ναι, είναι ο Άρης που παίζει στην Τούμπα. Βγήκε ο Γιουνέ. Κατάλαβε. Δεν ξέρω εγώ, φίλε. Μπήκε ο Σουηδό, μπήκε και ο άλλο. Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε ο Νορβηγό ή ο Φιλανδό ή ο Βυσιγότθο. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Εγώ βλέπω την εικόνα. Λέω και τα τρία παιχνίδια του Άρη, τα ντέρμπι στην Αθήνα, είναι πανομοιότυπα. Πανομοιότυπα. Εγώ βλέπω. Ωραία. Με συγχωρείτε αν σε διακόπτω. Γι' αυτό είμαστε. Ότι στην Αθήνα μόνο τον Απόλο μπαίνει στον ουραγό που έχει πέσει από την πρώτη αγωνιστική. Όχι, από την πρώτη αγωνιστική. Από τον πρώτο γύρο έχει κερδίσει. Εντάξει, να κάνω. Αυτό λέμε. Στον Ολυμπιακό, ντόρτι. Αυτό λέω. Αυτό στην ΑΕΚ, ντόρτι. Τελείωσες, ρε καρτούν. Στο, εγώ μιλάω. Στον ανύπαρκτο Παναθηναϊκό. Τελείωσες. 2-0, ναι, με κατεβασμένα τα χέρια. Για να μην, εντάξει, είπαμε να μιλάς, αλλά εσύ μας βγάζεις έξω από το. Ναι, συγγνώμη. Από τη σκέψη μου, ότι έχει, ναι, μία δομή και μία ελευθερουδάκι. Ναι, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, εκτός τη δομή. Φέρτα, λέω. Φέρτα. Πάρτα, λοιπόν. Λέω ότι ο Άρης και στα τρία παιχνίδια, στα ντέρμπι στην Αθήνα, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, οι εμφανίσεις του ήταν πάνω κάτω οι ίδιες, δηλαδή καλός, υποφερτός, καλός σε κάποιο πιο καλό στο πρώτο ημίχρονο, ναι, και στο δεύτερο, μόλις έτρωγε γκολ, είτε το 2-0 από την ΑΕΚ, δηλαδή που εκεί τελείωσε το μάτς, είτε το 1-0 από τον Παναθηναϊκό, είτε το 2-0 από τον Ολυμπιακό που είχε καλά στο πρώτο, η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, τι έγινε, τα κλεισό όλα, δεν πειράζει. Άστο, εντάξει, άστο. Η εικόνα του είναι συναφή και στα τρία παιχνίδια. Άρα, λέω εγώ. Τι σημαίνει συναφή? Συναφή παρεμφέρει, δηλαδή. Το ένα ίδιο με το άλλο, τα παιχνίδια. Συναφή. Λοιπόν, ελευθερούνται. Εσύ μας μαθαίνεις αγγλικά του Τσίπρα. Τον αμπελόκι που έλεγε το συναφή. Ρε το βλάχο με τα τσαρούχια ήρθε με τα πόδια. Λοιπόν, άρα, αυτό λέω εγώ, γιατί το έφερα ως επιχείρημα. Άρα, είμαστε και στους τρεις τρέγια τσιράκι τους ή σε κανέναν. Δεν γίνεται. Εφόσον είναι, έτσι λέω εγώ βέβαια, εσύ μπορείς να πεις κάτι άλλο, παρεμφερείς η εμφανίση του Άρη και στα τρία ντέρμπι. Λοιπόν, πείραξε αυτό, γιατί εκεί που λέμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω στη χρονιά αυτή, όχι παραπάνω από πλευρά στόχων, ούτε να κερδίσει και μια ομάδα που είναι, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη σου όνομα, μπορεί να μην είναι καλά αυτή την περίοδο, έτσι. Και πιστεύεις ότι είσαι και το φαβορί, έτσι λέω εγώ, πριν το match. Πας και τρως το χαστούκι της φαλιάρα, όπως λες εσύ, και προσγειώνεσαι. Και αυτό δείχνει ότι ο Άρης θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά και σε
στο ρόστερ του κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά και όσον αφορά την οτροπία. Δεν γίνεται να τρως γκολ και να παρατάς το παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή έχει κατά 98-99% 100% για άλλους, έχει επιτευχθεί ο στόχος. Για μένα, για τον Ζάχο, μπορεί η τέταρτη και η πέμπτη θέση να είναι το ίδιο και η τρίτη. Για κάποιους άλλους δεν είναι όμως. Και στο κάτω-κάτω επαγγελματίες είστε. Δεν γίνεται στο 1-0 να κλείνουμε το διακόπτη και να λέμε πού είναι τα ντουζ να κάνουμε μπάνιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στο κάτω-κάτω δεν θα θέλατε να, έχει ακόμη, να είναι κατάμεστο τώρα την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι μια εμφάνιση που απογοητεύει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Όχι, συμφωνώ. Αλλιώς δεν θα ήταν αν ήταν έλεγε 0-1. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα. Το είπαμε και την Παρασκευή. Δύο και είναι πρώτη φορά δεν που το. Δηλαδή, συνήθως όταν δίνεις προγνωστικά, κάνουμε και λίγο πλακίτσα. Ναι, κάνεις ένα αμορφασμό. Πρώτη φορά έδωσε όντως και δύο και το πίστευε. Εντάξει. Εγώ δεν περίμενα να χάσει ο Άρης κατά αυτόν τον τρόπο. Μα δεν ήταν και η μορφή του μάτζερ, εφόσον το είδες. Για ποιο λόγο? Γιατί είπα με τον Ολυμπιακό. Έφαγε ρε παιδί μου με 7 τελικές 4 γκολ. Ναι. Ίσως και να μην δικαιούταν να φάει τόσα γκολ με τον Ολυμπιακό. Και σε αυτό είχαμε περισσότερο. Με την ΑΕΚ έφαγε την τόρτη. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατάσταση που είναι. Ναι, που ήταν στα down του. Έτσι, και ο Άρης στα πάνω του, στα καλύτερά του σχεδόν. Γιατί ο Άρης στο δεύτερο γύρο κάνει πολύ καλή πορεία. Έτσι. Έχει κάνει και καλές εμφανίσεις και έχει πάρει και αρκετούς βαθμούς. Ήταν έκπληξη για μένα. Να σου πω την αλήθεια. Για όλους σας. Αλλά κάνοντας μία πρόσθετη αφαίρεση, βλέπω ότι στα 6 μάτς που δώσατε με τους 3 μεγάλους του ΠΟΚ, ναι. Εκεί που διακυβεύονται, ξέρεις τα οποία διακυβεύονται. 18 βαθμοί. Ωραία. Έχετε πάρει μόνο 4. 3 πήραμε. Α, με τον Παναθηναϊκό χάσατε εδώ πέρα, έτσι. Στο Χαριλάου. Α, λες. Δεν κατάλαβα. Τι είπες. Με τον Παναθηναϊκό τι κάνατε εδώ μέσα. Στο 90 μέσα φάση. Στα 6 μάτς. Α, ναι, μέσα διπλά, έξω. Μέσα έξω, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ναι, ΑΕΚ. Ναι, 4 βαθμούς πήραμε. 3-6, 18. Πήραμε διακυβεύονται 4. 18. Πήρατε, ναι, 4. Ναι, δηλαδή δώσατε 14 βαθμούς στην Αθήνα. Ναι. Και πήρατε 4. Αν βάλουμε και τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος σας πήρε χ εδώ μέσα ή έχασε. Χ. Αν βάλουμε και τον Πανιόνιο. Πήραμε 5 στα 8 μάτς. 5 σε 24. Στα 8 μάτς πήρατε 5 σε 24. Ναι, είναι λίγοι βαθμοί και με βάση και τις εμφανίσεις της ομάδας είναι λίγοι. Όντως. Αλλά να βάλουμε και τον Απόλλωνος Μήνης, ναι, για να είμαστε οκ. Okay. 8 σε 27. Μπράβο. Κατάλαβες. Τον Απόλλωνος Μήνης δεν τον βάζεις ούτε το. Εντάξει. Εντάξει, εγώ έβαλα τους μεγάλους. Τα ντέρμπι έβαλες. Έβαλα τους μεγάλους. Πήρε 4 στους 18. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ενώ. 4 σε 18, ναι. Ναι. 4,20. Ναι. 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 Πολύ λίγοι. Κατάλαβες. Ούτε 20% και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ντέρμπι κέρδισε μόνο την ΑΕΚ. Ναι. Ήταν για περισσότερους βαθμούς τώρα. Τον ΠΑΟΚ πήρε σκι. Ήταν για περισσότερους στην βαθμούς. Τούμπα, ναι. Τουλάχιστον άλλους 3-4 βαθμούς έπρεπε. Σε κάποια παιχνίδια. Είχε άλλους 3-4 βαθμούς. Σε κάποια παιχνίδια έπρεπε ενδεχομένως να είχε κάποιους βαθμούς. Αλλά και σε κάποια άλλα ίσως να άφηνε ένα-δύο βαθμούς. Σε ποιο ρε, αφόσον πήρε 4, σε ποιον άφηνε. Στην Τούμπα, ρε φίλε, goal of sight. Ναι. Πού είναι, τι να κάνουμε. Είναι offside. Είναι. Το πρώτο του ΠΑΟΚ, δεν λέτε ότι είναι offside με τον Αστέρα, με την Τρίπολη τώρα. Είναι, δεν το λέμε. Τι να κάνουμε. Με την Τρίπολη, στο κύπελο. Ναι, δεν το λέμε, είναι. Και το άλλο είπαμε ότι είναι offside. Λίγο τεθλασμένη είναι η γραμμή βέβαια που τραβάει. Ωραία, φίλε. Σου πω κάτι. Ναι. Το συνδρομητικό γραμμή δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Όχι. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε το συνδρομητικό γραμμή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εδώ ήμουν, εδώ περιέγραφα με το μάτσο. Δεν έβγαλε. Προφανώς ή δεν την είδε. Δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε την ώρα του μάτσο. Το συνδρομητικό. Ποιο έβγαλε, εγώ είδα γραμμή. Τράβηξε μια κοιμωλία. Ποιο την τράβηξε, μια κοιμωλία τράβηξε. Πού ξέρω. Το συνδρομητικό δεν έβγαλε γραμμή. Δηλαδή δεν είναι offside. Όχι. Όχι. Δεν βγάζω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν. Δεν βγάζω, δεν ήταν offside. Εντάξει. Λοιπόν, άρα για να κλείσω εγώ, λέω ότι στεναχώρησε η εμφάνιση. Ξονύχη τώρα. Όσον αφορά. Κάτσε, για να είμαι δίκαιος. Δεν διακυβεύεται. Για να είμαι δίκαιος. Ναι. Έτσι. Το γκολ του Άρη μπορεί να είναι offside στην Τούμπα, αλλά ναι, τέτοια offside δεν πρέπει να δίνονται. Ναι. Όπως και το γκολ του Μάτος είναι. Μισό νύχι, ένα νύχι, όχι, μισό, δύο πόντους, μισό παπούτσι. Offside. Μισό παπούτσι είναι του Βέλεθ και το δικό σου είναι ένα πόδι. Εντάξει, είναι λίγο περισσότερο. Του ΠΑΟΚ είναι περισσότερο. Είναι λίγο περισσότερο. Άσε, δεν είναι λίγο, έτσι λέει η γραμμή, τι να κάνω. Λάθος κάνεις, τεράστιο. Του Βέλεθ είναι περισσότερο, δηλαδή. Του Βέλεθ είναι πολύ περισσότερο. Δεν έκοψε τα νύχια του δύο εβδομάδες γι' αυτό. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και ίδια, άντε να σου το πω έτσι για να μην μαλώσουμε. Δεν δίνονται αυτά τα offside. Είναι αμαρτία. Να τα δώσει αυτά τα offside. Και ένα παραπάνω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κατά 90% δεν υπάρχει δόλος.
Ναι. Από υπόψη. Αυτό είναι δεδομένο γιατί και ήταν και ξένος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ το βλέπουμε στο replay. Ναι. 19.553 φορές και δεν μπορούμε να δούμε αν είναι ή δεν. Για τον Νορβηγό δεν υπάρχει δόλος. Γιατί είναι ξένος, για τον άλλο δεν ξέρω. Ναι. Για τον άλλο δεν ξέρω. Ο άλλος είναι Νορβηγός. Αν μας πει ότι είναι Αριανός, ο Νορβηγός. Σίγουρα. Από το Φιόρντ κατέβηκε πάνω. Από το μπάσκετ μπορεί να δει την Ευρώπη, την καλή πορεία. Του Καουμπούγκι. Λοιπόν, λέω για να κλείσω να περάσει εσύ ότι. Εντάξει, έφαγα λίγο περισσότερο ώρα. Δεν πειράζει. Και εσύ μίλησες. Και εγώ θα πω. Μόνο για το πρώτο γκολ του Πάου. Λέω ότι πείραξε πραγματικά. Πιστεύω ότι αν ο Άρης δεν είχε χάσει τουλάχιστον. Θα ήταν κατάμεστο την Κυριακή το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω. Πάλι θα έχει πιστεύω πάρα πολύ κόσμο. Ποιο Χαριλάου τώρα. Ναι. Θα έχει πάνω από 17-18.000 την Κυριακή. Μα αισιόδοξο, μπράβο. 100%. Γράψω από τώρα. Ναι, υπάρχει και μία. Γιατί βγήκαν για τα εισιτήρια. Υπάρχει. Για πες μου τώρα. 15 ευρώ στα πέταλα. Ναι, στην Τούμπα πόσο είναι στο πέταλο τώρα σοβαρά. 15 ευρώ. 15 ευρώ ναι, είναι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Εμένα η άποψή μου είναι δεν, και δεν είναι θέμα γκρίνιας αυτή. Είναι όταν είναι η τελευταία αγωνιστική. Και τώρα Ατρόμητος, δηλαδή ισοσκελίζουμε τον Ατρόμητο με λίγα λόγια. Όχι, δεν τον ισοσκελίζουμε. Τουλάχιστον στα πέταλα τον ισοσκελίζει. Με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι. Γιατί έχει διαφορετικές τιμές στα άλλα. Δηλαδή στη θύρα 2 στα μάτσα αυτά έχει 25, τώρα έχει 20. Στην 5-6 πόσο είχε, ρε. Στο με τον Άρη πόσο είχε, ρε, εσύ. Πού? Στην 5-6 πόσο είχε. 20. 20 είχε. 20 αν δεν έχει 25 στο. Με τον Άρη σου λέω. Με τον Άρη. Στα τα Ολυμπιακό. Άντε, 20 ευρώ είχε. Δεν είσαι σίγουρο, δεν μου το λες με σίγουρο. Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά παραπάνω από 20-25 δεν είχε. Όχι, εντάξει. Δεν, λέμε να 20 ευρώ είχε, ρε. 20 ευρώ είχε. Με τον Άρη και τον Ολυμπιακό είχε 25 και στην 6. 20 ευρώ, ναι. Ωραία. Εγώ λέω. Δεν είναι θέμα γκρινιάς, είναι θέμα είναι τελευταίες αγωνιστικές και να προσελκύσεις τον κόσμο τους ώστε να έχεις ένα γεμάτο γήπεδο. Πρόσεξε. Ναι. Το θα μπει στις τελευταίες αγωνιστικές, παίζει ρόλο αυτό. Δεν το έδειξε ο κόσμος όλη τη χρονιά. Εντάξει, η τελευταία εικόνα είναι που λέμε μένει και περισσότερο. Και να μπορείς να διαπραγματευτείς καλύτερα, λέμε, αν γίνουν τίποτα πάλι γιατί στην Ελλάδα και δεν ξέρεις τι γίνεται, από τη μια μέρα αλλάζουν στην άλλη. Ένα καινούριο συμβόλαιο. Είναι να διαπραγματευτείς διαφορετικά κάποιους άλλους όρους στο υπάρχον συμβόλαιο. Εντάξει, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, όσο και εσύ να λες, δεν μπορεί να παίρνει ο Άρης ένα 900 και ο Ατρόμητος να παίρνει ένα 880. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 2,5 πήρα, τι 2,300. Ένα 992 πήρε ο Άρης. Ναι, μείον ΦΠΑ. Ένα 992. Και ο Ατρόμητος. Πάρα πολλά. Πήρε ένα. Εντάξει. Ένα 887. Ο Άρης πήρε δηλαδή 105.000 ευρώ περισσότερο από τον Ατρόμητο. Και ο δε Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω είναι τεράστιο κλαμπ και 4.200.000. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, φίλε, αλλά ο Ατρόμητος τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν. Πάλι το ίδιο. Δεν ήταν. Ένα μας πει πόσο είχε σήμερα έπαιζε ο Ατρόμητος, έχασε ο Άρης και ήταν σημαντικό μάτς. Ναι. Δεν σου πω τα ειστήρια, δεν με ενδιαφέρουν τα ειστήρια. Πόσο τηλεθέαση είχε το Ατρόμητος Απόλλων, πρόσεξε. Δεν θα το συγκρίνω μάλλον μάτς, με το Άρης Απόλλων. Είχε λιγότερη με το Άρης Απόλλων. Είχε λιγότερη από το Άρης Λαμία. Από το πιο Άρης Λαμία. Με τον Απόλλων σου είπα να το συγκρίνω. Από το Άρης Λαμία σου λέω. Ένα ώρα, βάλ την ώρα, βάλ την ώρα. Όχι, βάζει, εγώ έχω λίγο ώρα. Βάλ την ώρα, εντάξει, πείτε δεστή. Από τις 9 σήμερα, έτσι. Από τις 9 σήμερα. 9 είμαστε εδώ, 12 θα τελειώσουμε. Ανοίγουμε τις γραμμές και ο Τάσος θα κάνει το σχολείο του για το ΠΑΟΚ Λαμία. 23-10-287-38, 69-45-287-38, 1-10 το δίνει ότι το πρώτο τηλέφωνο θα είναι ο Θόδωρος, έτσι λέγω. Θέλω πολλά χαιρετίσματα στο Στέλιο του Παπαντονίου. Που μας ακούει το παλικάρι. Ο Στελάκης. Ναι, έτσι, γεια σου Στελάκη. Στελάκη, το ξέχασα να στο πω, ρε φίλε, ναι. Την Πέμπτη σε έβγαλα προσωνύμιο, είσαι ίδιος ο Βιερίνια, υπόψη. Βιερίνια. Αντζελίνο, πώς είναι. Αντελίνιο. Λοιπόν, και πριν περάσει το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα που έχει δίκιο, ξέχασα και αυτό να το πω. Όντως λέει Ζάχο Κόρχουτ, στη συγκεκριμένη φάση φοβήθηκε να βάλει το πόδι του, γιατί λογικά λέει θα πήγαινε αυτογκολ. Είναι εύκολο να συμβεί σε τέτοια φάση. Να το βάλει η Ανδρέα το πόδι του, γιατί καλύτερα 50-50 αυτό γκολ παρά 100% σίγουρο γκολ. Από πίσω δύο παίκτες είναι. Και ο Δόνης να μην την έβρισκε. Εσύ, Ανδρέα, μην με κάνει να συμφωνώ τώρα με το δίπλα. Έτσι είναι. Καλύτερα 50-50 να βάλει αυτό γκολ παρά 100% γκολ. Από πίσω δύο είναι. Αλλά, Ανδρέα, να σου πω κάτι. Αυτό λέει ο Βέλεθ. Δεν φταίει ο Κόρκουτ. Φταίει αυτό που μαρκάρει τον Μακέτα και τον περνάει σταματημένο. Και ο Βέλεθ, άμα το δεις εκεί. Δεν το μαρκάρει ο Βέλεθ. Όχι. Ο Αλβανός, βέβαια. Ο Μπάσαβερ. Όχι, ο τέτοιος είναι. Από εκείνη την πλευρά, δεξί μπακ έπαιξε, δεν πήγε καλά. Με ανάποδο πόδι ο Βαλεριάνος. Δεν ξέρω αν είναι στη φάση εκεί. Πάει, συγκλίνει κάποια στιγμή ο Βέλεθ.
Και βλέπεις κολλάει το μυαλό του. Ναι. Ούτε μπρος έχει πίσω. Δύο επιλογές. Μπορεί να τις πάει στο πέναλτι, ρε φίλε. Δύο επιλογές έχει ο άλλος. Εγώ δεν διαφωνώ. Αν το μαρκάρει ο Βαλεριάνος, 100% την ευθύνη την φέρει ο Βαλεριάνος ναι. που το φέρει ο Μακέντα. Ο αμυντικός έχει πλάτη στη φάση. Ναι. Δεν ξέρει, μπορεί να, έχει, να υπάρχει παίκτη στο πέναλτι. Ποιος το μαρκάρει, λέω, και τον περνάει σε σταματημένο. Ναι. Έτσι, αυτό λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε και το υπέροχο γκολ του Ινσούα. Όντως γκολάρα ήταν. Μιλάμε για μια γκολάρα. Μιλάμε για μια γκολάρα. Που εκεί περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του Βέλεθ. Την περνάει στη σέντρα κάτω από τα πόδια. Πού αποδίδεις για να ολοκληρώσουμε τον Άρη και να πάμε στα του ΠΑΟΚ? Πού αποδίδεις την ήττα? Αποδίδω την ήττα. Μας έβαλε ο Παναθηναϊκός γκολ και τα παρατήσαμε. Και 2-0 να γίνει και ακόμη περισσότερο. Στο 2-0 τα παρατήσαμε, αλλά στο 1-0. Ναι, εντάξει, έκανε και λάθη και ο Παντελίδης. Δεν τα κάνει όλα. Μόνο στον ΠΑΟΚ δεν τα παρατήσατε στην Τούμπα. Σκυλιάσατε εκεί πέρα. Στον ΠΑΟΚ τα παρατήσαμε. Καλύτερα 95 λεπτά ήμασταν. Ναι, τι πάθα. Τρέγια. Ένα σε έβλεπα τρέγια στο 1-1. Λέω ένα κοντινό να σε έκανε. Εγώ ήθελα να σε έβλεπα στο 1-2 του Αλέξανδρου. Όχι, δεν είναι. Και εγώ δεν είναι. Δεν ήθελα να. Λοιπόν, τέλειωσε. Τελείωσα. Ωραία. Πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ γιατί έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Πρωταθλητές. Άντε ρε κούγια μεγάλε. Πρωταθλητές. Κούγια ολέ, ολέ, ολέ. Ο κούγιας έρχεται με χίλια. 30.000 κόσμο με τη Λαμία. Άκου τραγουδάει, άκου. 30 ήσασταν. Τώρα δεν λες να έχουμε κάμερα να μας βλέπει ο κόσμος. 30 ήσασταν. 30 δεν είμαστε. Ο κούγιας έρχεται, ο κούγιας έρχεται. Κούγια, κούγια φαντάζεσαι τώρα. Τώρα φαντάζεσαι κούγια, αλλά ξέρεις τι θα σε κάνω εγώ. Μέγας ο κούγιας θα βγάλει άσο. Πώς θα τα αντέξεις αυτό. Δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι εδώ. Άκου, άκου. Δεν θα είμαι εδώ. Άκου, άκου. Φεύγω, έβγαλα ειστήριο Αθήνα. Λεωφόρο Νίκης. Λεωφόρο Νίκης. Τσιμισκή, Εγνατία, Λαγκαδά, Παπαναστασίου, Λαμπράκη, άκου τι θα γίνεται. Δύσκολα. Όλα αυτά με πυρσούς. Άκου, άκου. Τι με τι. Δύσκολα, είπες κάποιες συνοικίες απαγορευμένες. Φτάνει ρε, τον ποτηλιάρισμα μας έχεις κάνει του ΠΑΟΚ. Ρε Καβαδία, τον ποτηλιάρισμα, τα κοναρίσματα από ποτηλιάρισμα μας έχεις βάλει για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Κάτσε. Τι θέλει. Προσπάθησα λέει να σας εμφυλιώσω και με παίρνετε από τα μούτρα. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Έχει δύο γραμμές. Πάρε τους φίλους. Πάρε και λίγο. Πάρε. Τι να πει από κάτω. Τι να πει για το ΠΑΟΚ. Θα τα πω εγώ μετά. Πάρε τα παιδιά, μην περιμένω. Έλα πάλι καρά μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το χάσα του στεναχωρημένου. Καλά είστε. Το χάσα. Αριστείδη. Πολύ καλά, Αριστείδη. Πήγε στο ματς. Όχι, ρε, δεν είμαι Αριστείδη. Μοιάζει. Μαρίνος. Ω, γεια σου ρε Μαρίνε. Αλεξανδρούπολη, ναι. Γεια σου ρε Μαρίνο. Λοιπόν, εγώ παιδιά τώρα εντάξει, ο ΠΑΟΚ καλά τα πήγε. Στο κύπελο λίγο περίμενα πιο άνετη νίκη, να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, και το 2-0 καλό είναι. Έτσι όπως ήταν η ομάδα. Σαν να ήταν κάπως έτσι χαλαρή, δεν το πήραν στα σοβαρά, αλλά εντάξει. Στο το κύπελο ομάδα... έπαιξε πιο καλά από χθες από τη Λαμία. Ναι, να ξέρεις, από ναι, τη Λαμία. Ναι. Χθες δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλός. Και το, 3, όχι, το 3-0, ναι. Γιατί εμένα μου άρεσε τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Εντάξει, δεν αντικατροπτίζει 100% τον αγώνα. Ναι. Από μια ομάδα που για μένα προσωπικά, επειδή τις είδα όλες τις ομάδες με στην Τούμπα, είναι από τις καλύτερες που πέρασε από την Τούμπα. Τις ομαχητικές, ναι. με 3-4 σημαντικές απουσίες η Λαμία. Έτσι. Ο Μάκης ο Χάβος έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο ομάδας χωρίς μεγάλα ονόματα. Την έχει αυτή την ιδιότητα ο Μάκης ο Χάβος. Είναι πολύ καλός προπονητής. Έτσι. Είναι καλός προπονητής. Ναι. Ήταν αργός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Το πιο αργό παιχνίδι που είδα φέτος από τον ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη. Έτσι, στον τρόπο ανάπτυξη μιλάω, Μαρίνο. Ναι. Ναι. Εμείς που το βλέπαμε στην καφετέρια μου, λέει ένας μεγαλύτερος στο 1-0. Ρέση, λέει αυτοί, λέει, πήραν το κέντρο, λέει, θα μας σοφαρίσουν. Λέω, δεν το βλέπω, εντάξει. Αλλά μόλις έγινε εκείνη η ευκαιρία που κάναμε με τις κεφαλιές, μετά σαν να ξύπνησε ο ΠΑΟΚ, έκανε τις ευκαιρίες, έβαλε τα γκολ. Εντάξει, κοίταξε. Και με σβηστές μηχανές κερδίζει η ομάδα, αυτό έχει σημασία. Ναι. Δηλαδή είναι καλό αυτό, είναι νοοτροπία, ας πούμε, πρωταθλητή. Δηλαδή ξέρεις, δεν παίζω είτε γιατί δεν είναι σε καλή μέρα, δεν έχω απουσίες, κάνω οικονομία δυνάμων, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά το μάτς το παίρνω. Βέβαια εμείς θέλουμε να βλέπουμε και μπάλα, έτσι, εκτός από την νίκη. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Δεν έχω να πω κάτι.
Τώρα θέλω να πω για τον Άρη, όσον αφορά τον Άρη. Είδα το μάτς του Άρη. Ρε Ζάκο, απογοητεύτηκα να πούμε. Και εδώ απογοητεύτηκαμε εμείς. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι Άρης να πούμε, και όταν φάγατε τον γκολ, λέω άσυχτη να πούμε. Εγώ, πάνε να φύγουμε. Και εμείς, αν άκουσες, δεν ξέρω αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, το ίδιο είπα. Απογοήτευση. Περνάει ο άλλος, κάνει σέντρα σιρτή, περνάει από τρεις ανθρώπους και άλλοι δύο μόνοι στη γωνιά. Έτσι. Αν δεν το βάζω ένας, το βάζω άλλο. Το πρώτο γκολ είναι δηλαδή ούτε παιδική χαρά. Τι να πω. Εντάξει. Και δεν ξέρω, Άρης όταν κατεβαίνει Αθήνα. Τι είπαμε, τι είπα, θέμα νοοτροπίας ομάδος. Ο Άρης όταν κατεβαίνει Αθήνα κάνει κλαρίνα. Ωραίο αυτό κάναμε. Ωραία ρήμα. Δυστυχώς, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα... Δυστυχώς, καλά. Δυστυχώς ο Τάσος εδώ γελάει και το. Όχι, δεν γελάω. Και ο αγκώνας του γελάει. Εγώ με τον Ολυμπιακό ήθελα να κερδίσει. Άλλο με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό ήθελα να κερδίσει. Κοίταξε, Ζάχο, να σου πω κάτι. Ναι. Και εγώ θέλω ο Άρης να κερδίζει κάτω τις εθνικές ομάδες, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήθελα, αν γινότανε, τώρα μιλάω, ας πούμε, σύμφωνα με τα θέλω μου. Ναι. Αντί να έχω εγώ να αντιμετωπίζω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ναι, να αντιμετωπίζω Άρη και Ηρακλή ακόμα. Ή καμιά άλλη ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί όχι. Είναι πιο καλά για το εντάξει, ποδόσφαιρο αυτό τώρα, το πράγμα. Για να μην κάνω κι εγώ έτσι να μπω δηλαδή, έτσι... Δεν σημαίνει τώρα, ναι, άκουσε, επειδή υποστηρίζω μια ομάδα της άλλης, θέλω να τις καταστρέψω. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως. Το λες τώρα, εγώ δεν λέω ότι πριν δεν το έλεγες, γιατί δεν σε ήξερα κιόλας, να μην... Ναι. Το λες τώρα όμως που είσαι δυνατός. Σκοπός είναι αυτό να τα λέμε όταν είμαστε αδύναμοι. Όταν εγώ είμαστε πάντα τα έλεγα αυτά. Εντάξει, εντάξει. Είμαι αυτής της λογικής. Ωραία. Ωραία. Είσαι μειοψηφία. Εντάξει, σίγουρα. Είσαι μειοψηφία. Είναι λίγο αιρετικές. Όχι, δεν είναι αιρετική. Σαν άποψη είναι σωστή. Αλλά είσαι μειοψηφία γιατί είπαμε στην Ελλάδα είμαστε και αλλιώς λειτουργούν τα πράγματα και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Και αλλιώς έχουν λειτουργήσει και οι ομάδες μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, εμείς είμαστε σε μια φάση πολύ καλή. Με τι καλή, καλή πάμε φάση. Για τον Ντάμπλ. Εγώ θέλω να δω τον τελικό την ΑΕΚ. Εκεί θα ήθελα να παίξει η ομάδα πολύ καλή μπάλα. Να πούνε ότι μπαίνουμε μέσα και τρώμε σίδερα. Ένα ωραίο αυτό είναι που ήθελα. Δεν θυμάμαι, κάπου το διάβασα τώρα, κάπου είναι. Πραγματικά ήταν πετυχημένο αυτό που είπε ένας φίλος. Το έγραψε τώρα, κάπου το διάβασα μάλλον. Ότι ο φετινός τελικός που κατά 99% θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι ακριβώς το αντίθετο από πέρσι. Έτσι. Θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή θα πάει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και από τα μπουζούκια, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Όπως ήταν πέρσι η ΑΕΚ. Και θα κατέβει η ΑΕΚ ακριβώς το αντίθετο όπως ήταν πέρσι ο ΠΑΟΚ. Ένα ναι, τέτοιο μάτς θα περιμένεις. Εγώ γιατί... γι' αυτό θέλω. Ναι. Να τους δω να παίζουν μπάλα, να βγάλουν εκεί πέρα ένα επιθετικό πνεύμα. Απλά έτσι. Πιστεύω, Ζάχο, Μαρίνο και φίλοι ακροατές, ότι όταν έχεις πάρει δύο συνεχόμενα κύπελα από τη συγκεκριμένη ομάδα, το ένα στο Βόλο και το άλλο μέσα στην πόλη τους, ότι ναι, τους έχεις πάρει τον αέρα. Θα φανεί. Και αν συναθρήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλύτερο ρόστερ, πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ από την, από την ΑΕΚ του Τσιγκουνάρα, που δεν έχει μισό φράγκο. Βέβαια. Νομίζω ότι η πλάστικα, ελαφρώς θα πω εγώ, να μην είμαι υπερόπτης, γέννη προς τον ΠΑΟΚ, αν πρώτα ο Θεός πάει τελικό. Για να δούμε. Ναι. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω... Ολοκλήρωσε Μαρίνο, πλάστικα, να πάρουμε και τους άλλους. Ναι, ναι. Γέρνει πλάστικα πολύ, αρκεί να οι παίκτες να δώσουν έτσι ένα τόνο επιθετικό και να, όπως ας πούμε πέρσι, να παίξουν. Αυτό. Έτσι, να είναι ακονισμένοι παντού, να έχουν κάνει μπράβο, το... Μπράβο, ναι, έτσι, αυτό. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό παιδιά, βράδυ. Γεια σου Μαρίνο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλά, ο Στελάκης ο Παπαντονίου, άκουγε την κουβέντα, γιατί ακούει εκπομπές, mm-hmm, που κάναμε για τα εισιτήρια, ναι, και μου έστειλε τον πίνακα το παιδί. Παρόλο που φροντίζει το ΠΑΟΚ Day, το site, το πολύ καλό site που έχει. Αξιέπαινος, αξιέπαινος. Είναι σοβαρός, είναι μετρημένος, ενημερωτικός. Μπράβο Στέλιο για το ΠΑΟΚ Day που έχει στήσει. Απορώ δηλαδή. Γιατί τη δουλειά από παιδιά τα οποία είναι αυτόνομα, έτσι. Είναι από μόνα τους, είναι αναγνωρίσιμη και εμείς. Σε δύσκολο χώρο, εντάξει. Την εκτιμούμε και τη σεβόμαστε. Μπράβο άλλη μια φορά Στέλιο Παντονίου για την πολύ καλή και οργανωμένη εργασία που κάνεις καθημερινά. 5-6 στην 5-6 το ΠΑΟΚ Άρης είχε 25 ευρώ. Σου το είπα. Στα πέταλα είχε 15, 4α και. Αυτές είναι και οι γεμές στο Χαριλάου. Και 7-8. Στη 2-3 είχε 40, στην 1-50 και στα VIP είχε 150. Ίδιες τιμές είχε στο Χαριλάου. Ωραία. Εντάξει, ναι, αλλά η μία ομάδα είναι, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια και η άλλη είναι 3-4. Είναι 3-4. Αλλά εντάξει, ρε, παιδιά, στηρίξτε, δεν πειράζει. Όχι, δώσε, στην ομάδα θα πάει. 15 ευρώ τι είναι τώρα. 2 ουίσκι είναι. Μια ουίσκι είναι 15 ευρώ.
Δηλαδή, άμα δώσεις, άμα θα δίνεις 10, τι θα γίνει εδώ με το ταλαράκι. Εγώ πάντα άκουσα με. Είναι από τις περιπτώσεις που και οι δύο έχουν δίκιο. Δηλαδή, εγώ προτιμώ. Νομίζω το ίδιο θα προτιμούσε και ο κάθε πρώτος. Να πάρουμε το φίλο. Δηλαδή, προτιμώ να έχει 1000 άτομα με 10 ευρώ παρά 500 με 15. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Πάνω κάτω είναι τα ίδια λεφτά. Τώρα μην το, δεν έκανα τον πολλαπλασιασμό. Θέλω να σου πω ότι με τα ίδια λεφτά περισσότερο κόσμο. Θέλω τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κατάλαβες. Διότι έχεις και, θα έχεις και περισσότερα κέρδη. Θα δουλέψουν και οι μπουτίκ, θα δουλέψουν και όλα τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Λοιπόν, που αυτά είναι περισσότερα έσοδα. Αυτή είναι η λογική. Πώς ξέφυγα εγώ, άλλο έπρεπε να πω. Είδες, πάλι σφαγή του κόσμου, 15 ευρώ. Έλα, εντάξει, το σωστό είπες, το σωστό είπες. Έλα, πάμε, πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά. Να, το 1-10, το 1-10 βγήκε στο δεύτερο. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Όχι. Δεν ξέρω, Θόδωρος. Θόδωρος είμαι. Όχι, πάλι το χάσα. Όχι, όπου 2-2 έχει. 2-2. Άσος. Ο Αργύρης είμαι. Αργύρη. Γεια σου, Άρτζη. Γεια σου. Και τσουπ βλέπω τη φωτογραφία που βάζει ο Τάσος από τα πιθάρια και βλέπω ένα ζάχο τρεσκαδούρα, βλέπω και τον Τρέγια όπως ήταν το 91 στη γενέση στο TV 100 και βλέπω τον Μπουγάτσα. Εσύ έγραψε για τον Μπουγάτσα ότι έχει... Και έβαλε φωτογραφία ξέρεις, από κάτω. Άλλο. Να ξέρεις είναι σαν να του, έριξες 3 μαρχαιριές στην πλάτη. Λοιπόν, Αργύρη... Αμα τόσο λυπημένο, φαίνεται από τον W του ΠΑΟΚ θα είναι γι' αυτό το... τόσο... τον είχα πιο φρεσκαδούρα έτσι, πιο... Όχι, εντάξει είναι, εντάξει. Ποιος, ωραίος είναι. Γράψε μπούκαρο Τρέγιας. Λοιπόν, να ξέρεις, θα σου το πω τώρα, θα σου το πω, δεν είναι κακό, ο Μπουγάτσας έχει μία πενταετία τώρα, κάνει ένα ελαφρύ μακιγιάζ όταν βγαίνει, δηλαδή λίγο πούντρα, λίγο αυτό έτσι, λίγο να... τον έθαψε. Για τις ρητίδες, για τις ζάρες. Δεν είναι κακό, εντάξει. Φροντίζει ρε παιδί μου τον εαυτό του και παίρνει και ένα ωραίο χρώμο σαμπουάν για το μαλάκι. Είναι της Esther Lauder νομίζω. Ένα σου λέω. Άμα το, την επόμενη φορά... Δεν θυμάμαι που... τον κωδικό του χρώματος. Άμα έχεις θέμα θα το ρωτήσω τον Νίκο. Είναι από εκείνη την κυρία που ήταν για την πτώση των μαλλιών. Αποξαδό πλασματάκι θα είναι. Πάντως, πάντως, αν πάμε, όχι αν πάμε, ακούς, την επόμενη φορά που θα πάμε σκομπάρ, αν σου φέρει το ποτό σου ο Μπουγάτσας, μην το πιείς. Κόνιο. Όχι, όχι, χωπού. Αν δεν σου φέρει, αν δεν σου φέρει σε σμητώρα και σου φέρει ο Μπουγάτσας, κάτι ύποπτο είναι. Πέθανα με Μπουγάτσα. Αργύρη, Αργύρη, Νεαπολιτάκι είσαι εσύ, δεν κατάλαβα. Σε ξέρω εγώ. Ναι, ρε Τάσο. Περιοχή ρουμανικά. Ερχόσουν εκεί μπιστρό, μπολερό, κάτω, σανσέτ και τέτοια. Είμαι λίγο πιο μικρός, εγώ είμαι το 80. Αχα. Ναι, αλλά σε ξέρω από εδώ από τα ρουμανικά που ερχόσουν, που τις μάλευα αυτά. Έλα ρε φίλε. Πάνε βέβαια με πάνω, ναι. Άρα είσαι παλιό νεοπολιτάκι εσύ. Ναι, εδώ γεννήθηκα, εδώ παντρευτήκαμε, εδώ τέλος πάντων. Ωραία. Πολλά... Και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Ναι, ρε, Αργύρη. Γιατί ακούμε για τον τελικό κάτι νούμερα τέτοια, μην δεχτούνε. Τουλάχιστον 20.000 εισιτήρια να πάρουνε. Τα 12 και τα 13 δεν μας φτάνουν. Ναι. Γιατί ακούμε κάτι, μας δώσουν και 10 και γίνει τίποτα τέτοιο. Αργύρι, ολοκληρώνουμε αυτό για να πάρουμε και τους υπολείπους. Κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα πού θα γίνει ο τελικός. Κάτσε πρώτα απ' όλα να περάσουμε στον τελικό πρώτο Θεός. Στο Ροβανιέμι. Να δούμε πού θα γίνει και βλέπουμε πώς θα πάρουμε. Γεια μου. Του άρεσε. Καλά. Γεια σου, Άρτζη. Γεια. Πάμε στον επόμενο καλό φίλο. Καλησπέρα. Για να δούμε, εμένα θα με βρείτε. Όχι, είναι ο Χανιώτη. Ο Γιώργος. Ναι. Άντε, πάλι τον μπέρδεψα. Όχι, Χανιώτη. Όχι, Κρήτη. Κρήτη. Ολλανδία. Ολλανδία, ρε. Πόρε, που αυτούς τους... Άντε, δε, πω, πω, σήμερα τι έχετε πάθει. Όχι, τι έχουμε πάθει. Όχι, τι έχουμε πάθει. Εγώ έναν είπα εσένα και το βρήκα. Ναι, εσύ το βρήκες, ο άλλος από εκεί πρέπει. Ο άλλος είναι τον έχει ζαλίσει πολύ ο Ιησούα, μου φαίνεται. Δραμαμίνες πήρε. Τον έχει κάνει ο Ιησούα. Ο Ιησούα, ρε φίλε, είναι και καλός παίκτης. Εδώ μα έβαλε γκολ ο Δόνης. Ζαχό, ξέρεις, ακόμα το απόκομα νίκη μεσημερί ο Άρης 2-1 από το χωριό μου το έχω. Και ο ταβερνιάρης του χωριού που είναι Αργιανός με ψάχνει για να το, για να το αγοράσει για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πότε έγινε με ψάχνει, αυτό. Αλλά... Έλα τι. Νίκη μεσημερίου, τι ήταν αυτό. Νίκη μεσημερίου, Άρη στη Γάμα Εθνική, στο κύπελλο τη Γάμα Εθνική. Ήρθατε και χάσατε στο χωριό μας. Αποκλειστήκατε από τη νίκη μεσημερίου από εμάς.
Δεν το θυμάμαι. Τη Γάμα Εθνική όταν ήσασταν. Θυμάμαι, δεν το ξέρει. Θυμάμαι ένα μάτσο. Και ο Ταβερνιάρης της περιοχής έκλεισε για μια εβδομάδα την ψησταριά γιατί δεν μπορούσε. Όχι, θυμάμαι. Να δέχεται θυμάμαι... την καζούρα του Σιγουριανού. Άκουσε με, θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι τώρα, πέραν της πλάκας. Θυμάμαι ότι χάσαμε σουχαρλά από ένα τέτοιο, αποχωρήσαμε διακριτικά από το θεσμό. Χάσαμε από ένα χωριό, όντως. Στο χαριό όχι, χάσαμε. Όχι, από τη Νίκη Μεσημερίου χάσατε. Ήρθατε στο χωριό μας και χάσατε 2-1. Βάλε να δεις το Google, θα το βρεις κιόλα. Χάσατε 2-1. Το απόκομα ο... πραγματικά το έχω ακόμα, γιατί ήμουνα μέσα. Υπάρχει οπτικό και... υλικό, δηλαδή. Ο Ταβερνιάρης, στην πλάκα τώρα, Ταβερνιάρης που είναι Αριανός, ας πούμε, εκεί. Λέει, αυτό το εισιτήριο λέει κανόνι στην πορεία σου, το θέλω, λέει, για να το καταστρέψω, γιατί είσαι από τους λίγους που το έχουν διατηρήσει, να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στο μέλλον. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα εισιτήρια να μην κατάλαβω. Μέχρι και από το χωριό μας χάσατε, βρε κακόμοι. Τι πράγμα είστε. Ρε, από εσάς βέβαια δεν χάσαμε. Από το χωριό σου χάσαμε, αλλά από εσάς στην Τούμπα δεν χάσαμε. Πότε? Φέτος. Σχαριλάω. Εμείς θέλαμε σχαριλάω στις σχέδες. Από τη Νίκη Μεσημερίου χάσατε. Από εσάς δύο εμάς στην Τούμπα δεν χάσαμε. Από το μεσημέρι, το απόγευμα και από το βράδυ χάσαμε. Γίνεται να μην χάνατε κάθε χρόνο και να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Συμβιβάζομαι. Καλό, ε. Συμβιβάζομαι. Αν δεν γίνεται να μην χάνω μη δύο ισοπαλίες, μπορείτε να παίρνετε στο κύπελο. Καλά, δηλαδή όλα στην Τούμπα θα παίξουμε το πρωτάθλημα. Ας παίξουμε και κάπου αλλού. Όπως θέλετε, να μην χάνετε και να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, ας χάνουμε και ας το παίρνουμε εμείς, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θα έλεγα να πω κάτι που θέλω για τον τελικό. Εμένα ένα πράγμα είναι, Βιερίνια. Αυτός είναι. Αν είναι μέσα ένα γερό να τον έχει ο Θεός, να είναι μέσα, δεν πρόκειται να χάσουμε το κύπελο με τίποτα. Και θέλω να επιστήσω, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τις κάρτες. Και πώς γίνεται αν μεταφέρονται για του χρόνου ή αν είναι για αυτή τη χρονιά ή πώς, ο Βιερίνια έχει 6. Εάν φάει ακόμα μία, χάνει 2 παιχνίδια από τα επόμενα 4. Τώρα μεταφέρονται και στο κύπελο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εάν μεταφέρονται στο κύπελο και δεν πάνε, δεν μπορεί να διαλέξει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, 2 παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω τι λέει ο κάτι θυμάμαι, άμα θέλει συγγνώμη μου, κάτι θυμάμαι. Θα σου πω, αλλά δεν με το... Γιώργη, δεν ξέρω αυτό τι γίνεται. Εάν στη Λάρισα, κερδίζουμε, ας πούμε, στο 89-90, καλό θα είναι να φάει μια κίτρινη κάρτα, να χάσει τα παιχνίδια με Λεβαδιακό και Γιάννενα και να είναι στο τελικό του κυπέλου κύριος και όμορφος. Δηλαδή, εάν ισχύει αυτό, έτσι, κάτσε. Δεν ξέρω τι ισχύει. Περίμενε, ρε, περίμενε. Σε αυτό... Περίμενε, ρε. Ναι. Πριν από αυτό, υπάρχει το μάτς με την Τρίπολη, ο επαναληπτικός. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά κοίταξε αλλά τα παιχνίδια. Μην αγχώνεσαι. Εάν πάρει κίτρινη στη Λάρισα, εάν χτύπα ξύλο, εάν πάρει, και να την πάρει δηλαδή, αν είναι να το κάνω στρατηγικά. Εάν πάρει αυτό, δηλαδή πρέπει να διαλεχτούν 2 παιχνίδια από τα επόμενα 4, το οποίο είναι Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός, Γιάννενα. Τελικό, εάν το κύπελο ισχύει, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω, δεν το ξέρω. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτό. Φαντάζομαι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι έξυπνη, τα κοιτάνε και αυτά τα πράγματα. Αυτό είδα γιατί να σου πω. Εάν... Ναι. Αυτό είδα να σου πω. Ο Ρουμάνος, ο μαέστρος και το επιτελείο του, σε αυτά είναι γάτες. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα, μην αγχώνεσαι, εντάξει. Καλό θα είναι να τους το θυμίσουν και δεν ξέρω τι ισχύει βέβαια. Αυτό που δεν ξέρω, έψαξα στο Google να δω τι λέει ο ΚΑΠ και αυτά δεν μπορούσα να τα βρω. Εάν ξέρει κάποιος από εκεί ένα δημοσιογράφος, Ρεσίκο Τρέγια, ρώτα τον και πες μας αύριο στην εκπομπή τι ακριβώς ισχύει. Εντάξει, εντάξει, αύριο στην εκπομπή, αν το θυμηθείς, ρώτα τον να μας πει τι ακριβώς ισχύει με αυτά τα πράγματα. Έγινε, Καρτάσιμο. Έτσι. Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σου, Γιώργη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε και στο τελευταίο πριν το break. Έχουμε κλείσει τις γραμμές. Μόλις μιλήσει ο φίλος, κάνουμε το διάλειμμα. Ερχόμαστε. Ξανά ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Καλησπέρα. 1-0-5 στο στίγμα, αν με βρείτε. Έλα. Ποιος άλλος θα πάρει τέτοια ώρα, ρε φίλε. Μόνο εσύ. Ποιος άλλος θα πάρει τέτοια ώρα. Έλα, είπα πρώτος θα πάρεις. Άντε. Τώρα θα μιλήσει. Μ' άφησες εκτεθειμένο, άσε. Σε άφησε εκτεθειμένο, τι να σε κάνω. Το έπαιζε μια, το έπαιζε δυο, στην τρίτη το πέτυχες, ορίστε. Έλατε. Πάμε. Άντε, συγγνώμη, ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είστε και οι δύο ώρα για το διάλειμμα. Εντάξει, δεν περιμένει κάτι καλύτερο από σένα. Εγώ πρώτη φορά το είπα, όλο αυτό το λέει. Έλα, πάμε. Πάμε, τι να, θα πούμε τα γράμματα. Για πες μου εσύ για τον Άρη πάλι με κατεβασμένα τα χέρια. Ξέρεις γιατί χάσατε ρε εσύ Ζάχο. Θα σε πω εγώ γιατί χάσατε. Για πες μου, για κάτω, γιατί για κατέβηκε ο Δόνης, ο Θειασότης 4-4-2, σε έπαιξε 3-5-2 γιατί σε φοβότανε. Σου λέει, έλα εσύ
Παντελίδη, κάνει τον Αρσέν Βενγκέρ εδώ μέσα να σου δω τι θα κάνει. Φυσικά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αφού επιθετικά είναι 0. Mm-hmm. Δεν ξέρει να διδάξει τακτική για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Και σε πήρε ένα παιχνίδι από το πουθενά ο Δόνης. Έτσι. Αυτή είναι ο Δόνης, ένα λεπτό, δεν σ' αρέσει σαν προπονητής ο Δόνης, δηλαδή. Ο Δόνης μ' αρέσει, κοίταξε, σαν προπονητής μ' αρέσει. Διδάσκει καλό ποδόσφαιρο. Το πρόβλημά του είναι ποιο? Ότι είναι, ρε παιδί μου, προπονητικά φελός. Δηλαδή, ναι. Κολλάει σε πολλά πράγματα. Μπορεί να πάει να παίξει, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα 4-4-2. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει τη σκοπιμότητα. Κάπου το χάνει. Γι' αυτό και σε μεγάλη σου και στην ΑΕΚ που ήταν και στο έβλεπες και σε εμάς στον ΠΑΟΚ, κάπου στο τέλος το χάνε, ρε παιδί μου. Εκεί που έπρεπε να σοβαρευτεί, να σφιχτεί, να αλλάξει τακτική, επέμενε σε λάθος πλάνο. Αυτό δεν μου αρέσει. Κατάλαβα. Άποψή μου, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, ναι, φυσικά. Και μετά σε εμάς, γιατί τα άλλα ντουγάνια δεν άκουσα σε κανένα δημοσιογράφο καμιά ερώτηση πουθενά, γιατί όλοι τον Λουτσέσκου τον έχουν για κακό προπονητή. Το ότι έβαλε 4 χαφ στο τέλος και διέλυσε, τους διελύσαμε, δεν το είπε κανένας. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, φίλε Τάσο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το είδες εσείς τι ματ κίνηση τους έκανε. Ναι, βλέπω εγώ τέτοια, εγώ να κερδίζω θέλω. Έπρεπε να κερδίσει, κοίταξε φίλε, έπρεπε να παίξει ο Πέλκας, έβαλε τον Πέλκα μέσα και καλά τον έκανε, έτσι, γιατί πρέπει να παίρνει παιχνίδι για το παιδί. Και από εκεί και πέρα μετά, άφησε τον Πίσης Βαρελεύθερο μόνο, τον έβαλε ο πίσω 4 χαφ, με Μίσιτς και με φρέσκο τον Μίσιτς και με φρέσκο τον τέτοιο, τον Ελκαντουρί, και χάθηκε η μπάλα. Εκεί μετά μπορούσαμε να τους βάλουμε και παραπάνω. Έτσι κερδίστηκε το παιχνίδι και έτσι ήθελα να το πάει κιόλας. Και να σου πω, και να μην βάζαμε το πρώτο γκολ, θα βάζαμε μετά 2-3 γκολ, θα τα βάζαμε πάλι. Mm-hmm. Έτσι φαινόταν. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε εσείς τα δικά σας. Πορκίτο. Μετά τα δικά μας θα τα ακούσεις σε λίγο. Πορκίτα. Σε λίγο, γιατί φύγαμε 5 λεπτά από το διάλειμμα, Θοδωρέ μου. Ωραία. Αυτά ήταν τα λίγα τα δικά μου. Σας αφήνω να κάνω το διάλειμμα. Έγινε, Θοδωράκο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, Θοδωρέ. Να σε καλά. Θόδωρος από την ασπρόμαυρη Γερμανία. Βέβαια, όλη η Γερμανία ασπρόμαυρη. Ωραία. Κάνω το διάλειμμα. Εγώ γιατί να το κάνω. Ωραία. Ο Καβαδίας. Βασιλάκη, πάμε στο break των 11. Ερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια. Ανοιχτές πάλι γραμμές. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Και οι ντροπαλούλιδες. FM κενό, σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Όσοι κρυφακούτε, βέβαια. Έτσι, εδώ είμαστε να σχολιάσουμε το μηνυματάκι σας. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσος Τρέγια στο μικρόφωνο. Ζάχος Ντρούλινγκ δίπλα μου. Απέναντί μου Βασίλης Καβαδίας. Στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Είμαστε από τις 9 σήμερα στο στούντιο. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τα πάντα μαζί σας. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές και πάλι στο 2310-287 και 3 οχταράκια, στο 6945-287 και 3 οχταράκια από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και είπαμε οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526, να έχετε συμμετοχή και εσείς με το δικό σας τρόπο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ, οι οποίοι ενημερώνουν πως θα περιμένουν την αποστολή στο μνημείο των 6 αδικοχαμένων αετόπουλων στα Τέμπη για το πρώτο πάρτι τίτλου. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχτούν την ομάδα στο μνημείο των 6 οπαδών του Δικεφάλου στα Τέμπη, έτσι ώστε όλοι μαζί να επιστρέψουν ως πρωταθλητές το βράδυ της Κυριακής 14 Τετάρτου στη Θεσσαλονίκη. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: η υποδοχή των πρωταθλητών Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί 14 Τετάρτου και ώρα 10. Στον χώρο του μνημείου των Τεμπών, μετά το θετικό και νικηφόρο αποτέλεσμα στον αγώνα με τη Λάρισα. Στο σημείο αυτό θα συναντηθούν οι οπαδοί από τον Νότο με τους οπαδούς από τον Βορρά και θα συνοδευτούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλητές προς τη μεθυσμένη ασπρόμαυρη πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκη. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Λάρισα. Έτσι και να κανονιστούν έτσι οι ώρες για να δοθεί σωστά το ραντεβού. 10 η ώρα στο μνημείο των Τεμπών. Νομίζω ότι είναι σημαδιακό να δοθεί εκεί το ραντεβού, γιατί μαζί με όλη την υπόλοιπη ασπρόμαυρη οικογένεια, έτσι και αυτά τα παλικαράκια και όσοι φίλοι έχουν φύγει για τον ΠΑΟΚ, έχουν χάσει τη ζωή τους στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Παραδείσου, πάνω στον ουρανό δηλαδή, θα πανηγυρίζουν και αυτοί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο τους ανήκει
εξ ολοκλήρου και τους αξίζει όσο κανέναν άλλον που βρισκόμαστε εν ζωή. Λοιπόν, έχει γραμμές. Έχει ήδη φιλούς. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο τώρα να τις πάρουμε, να σχολιάσουμε λίγο το γκολ, το πρώτο του ΠΑΟ. Γιατί γκρίνιαζες στο διάλειμμα, ξαναγκρίνιαξες. Ωραία. Είναι ένα ολοκάθαρο γκολ. Δεν υπάρχει ότι δεν τηρείται το fair play. Ναι. Γιατί δεν έχει τραυματιστεί ο Μπαράλες, κάνει θέατρο. Γιατί έπαιξαν το παιχνίδι, έπαιξαν άμυνα κανονικά και γιατί το παιχνίδι το σταμάτησε ο διαιτητής. Εντάξει, είναι ένα κανονικότατο γκολ που βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ στο σκορ. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Πολύ καλά έκανε ο Μάτος. Ωραία. Πολύ καλά έκανε ο Μάτος και όλοι πρέπει να κάνουν έτσι. Γιατί ο Μπαράλες από το 5, το 7, το 12, το 18 και στο 30 ήταν κάτω για να κάνει καθυστερήσεις. Καθυστέρηση ήθελε του βου που πήγε να κόψει την μπάλα στον Πασχαλάκη με τη σκαριά από τον Έλεξ, του πάει στα πλευρά. Πάρε το 1-0 στην Κασίδα. Εντάξει, πάρε το 1-0 στην Κασίδα και ξανακάτσε κάτω. Γιατί πριν μπει το γκολ, όταν ο Μάτος κάνει την τριπλάρα και δίνει την ασίστ στον Ενίκε, έχει σηκωθεί ο Μπαράλες. Με κατάλαβες. Είδε ότι δεν φάγανε πρόλογο, είδε ότι δεν έκοψε το παιχνίδι για ένα ανύπαρκτο φάουλ που φωνάζουν από το Σάχοφ και τραυματισμό και δεν τον ακουμπάει καν. Εντάξει, από το 30, από το 30 είδες καθυστερήσεις Μπαράλες, έτσι πάρτε στο κεφάλι, γιατί από τότε δεν ξανάπησε κανείς. Όπως έκαναν οι δεκάδες παίκτες των Ιωαννίνων. Ο Πέλκας δεν έβγαλε την μπάλα, δεν την βγάλα out, όχι. Όχι. Άρα, out. Ο Πέλκας περίμενε το διαιτητή να δει αν θα σταματήσει το παιχνίδι ή αν θα δώσει εντολή. Καλά, εντάξει, και έδωσε στο Μάτος. Ο διαιτητής φυσικά είναι ο άρχον του παιχνιδιού και μόνο αν ο διαιτητής το πει σταματάει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Και έκανε, αυτό είναι και, έκανε και δηλώσεις. Αυτό λέει ποιος. Ο Μάτος και είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για κορίτσια, για κοριτσάκια. Ο Μάτος είναι ένας τουλάχιστον, άποψή μου την ξέρεις. Είναι ένας, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, δεν ξέρω από πριν τι έκανε, πού ήταν, από πού τον πήρατε, ούτε θυμάμαι. Ναι, για τα ελληνικά δεδομένα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά είναι, τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, πώς να το πω, είναι αλυτάκος προς αλυτάρας. Ποδοσφαιρικός σαμπουκάς. Είναι ανήθικος γενικά σαν ποδοσφαιριστής, δεν είναι ηθικό στοιχείο, πώς να το πω. Είναι γενικά. Είναι σκληροτράχυλος. Ναι, άλλο το σκληροτράχυλος και άλλο. Εγώ λέω ότι περνάει και αυτή τη γραμμή, έτσι λέω. Λοιπόν, αν εσείς φάτε αυτό το γκολ, θα είχαμε επαναστάσεις και κλείσιμο 2-2. Αν τρώγατε. Και να ήταν σημαντικό, γιατί αυτό δεν ήταν σημαντικό. Είναι γκολ, θα είχαν η Λαμία έτσι κι αλλιώς. Πάμε στις γραμμές. Αλλά είναι το 1-0, κατάλαβες. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Έλα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Τασούλη. Τάσος με τον Τάσο, με τον Γιώργο που τους μπερδεύω. Έλα ρε Τάσο. Ο Άριστος είμαι. Ποιος Άριστος? Τάσος. Ο Τάσος είμαι. Καλά ρε, τι γίνεται, βαφτίζεστε όλοι σήμερα επειδή δεν το κάνετε? Αλλάζουν ονόματα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, έχουμε πάρει μετά από 33 χρόνια έχουμε πάρει πρωτάθλημα και έχουμε ραλίσει ό,τι θέλουμε. Μία λογική υπάρχει σε αυτό που λες, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για άλλη μια νίκη. Μεγάλη νίκη, δύσκολη νίκη, πάρα πολύ δύσκολη νίκη. Έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, μια ομάδα που περιμέναμε θα κάτσει πίσω, θα κάνει καθυστερήσεις. Ναι, θα συμφωνήσω, πολύ καλά έκανε ο Μάτος και έπαιξε το παιχνίδι και βάλει τον γκολ φυσικά. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Πέφτανε κάθε δύο λεπτά, πέφτανε κάτω και προσπαθούσαν να πάρουν ό,τι μπορούσαν από αυτό το παιχνίδι με νύχια και με δόντια. Οι άλλοι τι να κάνουμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα όλοι αυτό προσπαθούν να κάνουν. Είδαμε και τον Πανετολικό πώς έπαιξε με εμάς και πώς έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τα βλέπουμε και αυτά. Με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Τα έχουμε δει όλα αυτά μέσα στο πρωτάθλημα. Εγώ σήμερα άρχισα να σκέφτομαι έτσι. Κάπου με τον Τάσο είμαστε και ίδια ηλικία, τώρα στα 46, αμούστακο παιδάκι μου. 48 και είναι, άλλο σου λέει. 48,5 είναι, και ίδια ηλικία. Ναι, μωρέ, 46 με 48,5, ωραία. Ρουφ. Ναι, ναι. Και για αυτά, για τους φίλους μας που δεν είναι μαζί μας, που θα έπρεπε να είναι μαζί μας, θα πανηγυρίζουν αυτό εδώ πάνω, ξέρεις, τέτοια πράγματα θα είναι στο μυαλό. Πιστεύω ότι μέσα στη Λάρισα θα το σηκώσουμε το πρωτάθλημα, το πιστεύω πάρα πολύ. Ένα γήπεδο το οποίο τους είχαμε κάνει και το την έναρξη όταν είχαν παίξει το πρώτο τους επίσημο μάτς που πήγαμε και τους κερδίσαμε εκεί με τον Αθανασιάδη στην Παβέρα. Με ένα-δύο πρέπει να είχαμε κερδίσει. Έτσι δεν είναι Τάσο? Ναι. Στο πρώτο μάτς του Αλκαζάρ
στο καινούριο Αλκατράζ. Δεν θυμάμαι πώς είχαμε κερδίσει, αλλά είχαμε κερδίσει πάντως. Μόλις κάνανε εγγένεια, στα εγγένεια του κάναμε δώρο. Ξέχασε το δώρο, όσο υπάρχουν θα το θυμούνται. Ακριβώς αυτό. Έχουμε αυτό το μάτι, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και θα πάνε τα παιδιά πια πρωταθλητές να σταματήσουν στα Τέμπη. Να κερδίσουν τα αγγελούδια μας. Λοιπόν, αυτά μέχρι εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πω κάτι για τον Ζάχο. Ζάχο, συγχαρητήρια για το μεγάλο διπλό που βγάλατε στην Αθήνα. Εντάξει, φίλε, ατυχήσαμε. Τι να κάνουμε. Ατυχήσαμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Τι να κάνουμε, μας παίζανε να κερδίζανε. Εντάξει, δεν είναι όλα τύχη, Ζάχο. Όχι, ας παίζανε, είπα, δεν είπα τύχη. Είπα, ας παίζανε άλλα και να κέρδιζαν. Δεν είπα τύχη. Εγώ δεν είπα ήταν άτυχος ο Άρης. Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ κακός ο Άρης. Δηλαδή αυτό με τα ημίχρονα... Δεν ξέρω αν άνοιξες τώρα, αν άκουσες τύπα. Εγώ δεν επικαλέστηκα ότι ήταν άτυχος ο Άρης. Όχι, σας ακούω από την αρχή της εκπομπής. Δεν είπα ότι ήταν άτυχος, ίσα-ίσα. Τους έκραξα γιατί μετά το 1-0 εξαφανίστηκαν από το γήπεδο, σαν να μην υπήρχε. Ναι, πώς το εξηγείς αυτό, ρε Ζάχο, για πες. Θέμα νοοτροπίας, θεωρώ. Δηλαδή, τι νοοτροπία, γίνεται αυτό σε 10 μάτς, είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, ένα καλό δεύτερο, ένα καλό δεύτερο, ένα κακό πρώτο και το αντίθετο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι ομάδα και να πηγαίνεις να έχεις στόχους και να έχεις μόνο ένα ημίχρονο ή 20 λεπτά, δε, να μην υπάρχει σταθερότητα. Προφανώς ο Άρης ακόμη δεν είναι η ομάδα που θέλουμε και είναι σίγουρο αυτό ότι δεν είναι η ομάδα που θέλουμε, γιατί όπως και εσύ λες και όπως όλοι βλέπουμε, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και υπάρχουν μεταπτώσεις. Και ειδικά από τον Άρη του Χαριλάου με τον εκτός έδρας Άρη. Υπάρχουν μεταπτώσεις. Δύο παιχνίδια όμως ήσουν καλός και στα δύο ημίχρονα. Εντάξει, καλά. Εντάξει, με εμάς τους μεγάλους και θα άσε ρε τον Άρη, εντάξει, μην τους πειράζεις ρε. Άσε ρε, δύο παιχνίδια πρωτάθλημα παίρνει τον Άρη, ασχολείσαι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Μόνο, λες στα δύο Άρης Πάοκλα ήταν καλός ο Άρης. Εκεί προσπάθησε να είσαι καλός και γιατί στα δύο. Γιατί ο Άρης Άκ δεν ήταν ο Άρης, την ισοπαίδωσε. Τάσο, θα καταλάβεις ποιο σύνθημα είναι αυτό να μας το πεις, Γιάκουλου. Μας έπρεξε με τα συνθήματα. Δεν θα άσε την Κυριακή πρωτάθλημα, σου είπα χ. Άκου, την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έρχεται πρωταθλητές. Ο Κουγιάς έρχεται, έρχεται, παιδιά. Κάτι ήθελα να σχολιάσω με τον Τάσο, αλλά δεν θα το κάνω τώρα για τα εισιτήρια γενικότερα στο γήπεδο. Γιατί βλέπω, ας πούμε, σε κάποια μάτια, για μένα, ας πούμε, το ότι δεν ήταν... Στα παραπέτια το γήπεδο με πειράζει λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνουμε για πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια και να μην είναι τέρμα τίγκα. Να έχει και νέες θέσεις στο γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε, Τασούλη. Αυτό. Καλό βράδυ. Υγεία να έχετε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αν δεν το έλεγες το τελευταίο θα μιλούσες κι άλλο. Τι είπε, υγεία να έχετε, είπε. Τι είπε. Πόρε Ζάχο, πώς θα τα αντέξεις αυτό, ρε γόρι μου. Δεν θα τα αντέξεις, δεν θα είμαι εδώ, ρε. Πώς θα τα αντέξεις, άκου. Ρε, δεν θα είμαι, ούτε σε... Άκου. Εγώ θα φύγω, τι άμα. Άκου. Τι θα γίνει, ρε, με αυτό τώρα, εδώ πέρα, με τα κοναρίσματα. Λεωφόρο νίκης τώρα. Ποια νίκης, ρε. Λευκοπύργο. Από ό,τι έχω μάθει, θα έχει γύρω στους 100 πυρσούς επάνω Λευκοπύργο. Θα πεταχτούν 2 τόνοι πυροτεχνήματα. Έτσι. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει τουλάχιστον 600-700.000 κόσμο κάτω από τον Λευκοπύργο. Από τα μπλόκα των αγροτών μας βάζει κοναρίσματα. Τσιμισκή γεμάτη. Τσιμισκή γεμάτη. Κοναρίσματα. Εγνατία γεμάτη, Ζήγκα. Σιγά. Έτσι. Κασάνδρο, Αγίου Δημητρίου. Κόψε μισό ψάρι. Σιγά. Λαγκαδά. Σιγά. Όπου. Παπαναστασίου, εκεί θα κλείσει Παπαναστασίου. Χαμός θα γίνει. Πού θες. Μέσα στο Χαριλάου, πέσω. Όπου τι γίνεται, ρε φίλε. Παιδιά, τα μπλόκα των αγροτών μας έχει βάλει. Εδώ, μπλόκα, ρε φίλε, πάω και... Τρακτέρ είναι αυτά. Δεν τα βλέπω. Τρακτέρ, εσύ ονειρεύεσαι γιατί τα έχεις μπροστά σου. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι, ποιος. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ. Μου το όνομά σου. Γιώργος από Βόλο. Γεια σου, Βόλο. Γιώργα, ρε. Βόλο. Ένα λεπτό. Πάω ξάκι. Μέσα από το Βόλο. Ναι. Δίπλα από το Πανθεσσαλικό, κοντά στο Πανθεσσαλικό. 16 μήνες φαντάρος εκεί έκανα, να ξέρεις. Τα έχουμε ξαναπεί. Από το πανέμορφο και από το ασπρόμαυρο Βόλο. Ασπρόμαυρος. Καιρό έχεις να μας πάρεις. Τίγκα στα γαβράκια είναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ζω εγώ κάθε Κυριακή που κατεβαίνω παραλία και βλέπω μπάλα.
Ωραία, ναι, αλλά ανέβηκε και ο Βόλος τώρα, εντάξει. Ανέβηκε. Ναι, ναι, ναι. Τι χουζούρια βγάζω εγώ εδώ. Να βάζουν πέντε γκολ και να μην πανηγυρίζουν κανένα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο τώρα. Πέντε γκολ οι Γαβροί και δεν πανηγύρισαν. Ε. Και δεν πανηγύρισαν. Με τι όρεξη ρε Γιώργα ρε να πανηγυρίζει. Και εγώ δίπλα με το παιδί μου κάναμε το μαγαζί. Δεύτερη χρονιά άτιτλη. Το μόνο που τους έχει μείνει, ξέρεις τι είναι να λένε. Εγώ 44 έχω. Αυτός, αυτό το σφουγγαρόπανο κινητό στάμνο σα προμάλλη που κάνει εκπομπές δεν θα έχει τι να λέει άλλο. Ξέρεις πόσο τους πονάει αυτό το ένα που παίρνω μετά από 33-34 χρόνια. Σπονάει γιατί είναι ασθενικό. Ξέρεις πόσο τους πονάει. Εγώ ξέρω, αυτοί δεν ξέρουν. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο. Ναι, ναι. Αυτός τώρα ο Βόλος, τώρα χωρίς πλάκα, δεν το ξέρω. Αυτός ο Βόλος που ανέβηκε, έχει σχέση με τον Ολυμπιακό Βόλο ή με την Νίκη Βόλου, καμία. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή αυτή η ομάδα. Δηλαδή πότε έχει αυτή η ομάδα την έκανε ο Δήμαρχος. Ναι. Σε Γινάτη που έφυγε, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Και είπε: εγώ θα κάνω ομάδα και θα παίξω Super League. Ναι. Έτος ιδρύσεως πότε έχει δηλαδή, το 2015. Δύο χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δύο χρόνια. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, ρε φίλε. Παιδιά, μόνο στην Ελλάδα πέρα από την πλάκα, επειδή εγώ είμαι Νίκη Βόλου έτσι και ΠΑΟΚ, δεν βοηθήθηκε από διαιτησίες. Τι πράγμα? Δεν βοηθήθηκε καθόλου από διαιτησίες. Ο Βόλος. Ναι. Mm-hmm. Καλά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ρε φίλε. Δεν βοηθήθηκε καθόλου από διαιτησίες. Οι άλλοι δεν μπορούσαν, παιδιά, δεν βλέπονται οι άλλοι. Ένα δίκιο το έχεις αυτό, αλλά... Εντάξει, δεν βλέπονται οι άλλοι. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Του στραβώ το δίκιο. Ξέρει από μπάλα. Ποιος? Ο Δήμαρχος. Καλά, σίγουρα ξέρει. Α, από ελληνικό ποδόσφαιρο πώς δεν ξέρει. Α, αφού εδώ, εδώ αθωώθηκε ο άνθρωπος, εντάξει. Και αποστήχημα. Και αποστήχημα να δεις πώς ξέρει. Αθωώθηκε και του έδωσε πλακέτα. Του έδωσε πλακέτα ο Γραμμένος για την προσφορά του ελληνικού. Του έδωσε πλακέτα, ρε. Καλά, κοίταξε να δεις. Κάναν κουλουτούμπες, έτσι. Ναι. Τις προάλλες βγήκαν και είπαν: εμείς βάλαμε τους δικαστές και δώσαμε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Το παραδεχτήκανε πλέον. Πότε έγινε αυτό? Πριν λίγες μέρες δεν έγινε. Τι, ποιος το είπε αυτό? Ο Βασιλιάδης, ο Γραμμένος, ποιος το είπε? Ο Βασιλιάδης είπε τέτοιο πράγμα? Οι δικαστές που είχαν, ναι, που είχαν οριστεί στη... ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ναι, που το δώσαν πέρσι στην ΑΕΚ. Ήταν, λέει, διορισμένοι από εμάς. Τις ΕΠΟ δικαστές ήταν. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, να πάμε στους ομάδους. Στον? Να πάμε στον πρωταθλητή. Πάω, ξέρεις, άμα θες μιλά για τον Άρη, τι να σου πω. Για τον Άρη έχω να πω κάτι. Για πες, ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα έχω ένα μπουκάλι κρασί, ρε παιδιά, ναι, που μου το έκανα δώρο, ναι, από το Δωτιέα Αγιάς. 0-1 ναι, απέκλεισε τον Άρη. Αυτή η ομάδα απέκλεισε. Πώς τη λένε, πώς? Δωτιέας Αγιάς. Δωτιέα. Ναι. Δωτιέας. Τι τούτο, ρε. Αγιάς, απ' την Αγιά, απ' την Αγιά. Ρε, τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Δίπλα στην Αγγλία, ρε, είναι ένα χωριό η Αγιά. Αγγλία. Ένα πανέμορφο χωριό. Αγγλία, ρε. Στον Τυρναβό είναι. Ο Αριανός δεν το ξέρει. Συγγνώμη, ο Αριανός δεν το ξέρει. Τυρναβός είναι, Τυρναβός. Ξαναλέω ότι ήμουν 16 μήνες φαντάρος στο Βόλο, άρα την Αγιά την ξέρω. Γιατί ναι, δεν θυμάσαι που αποκλειστήκατε πριν λίγα χρόνια έγινε. Μα αυτό είπα στον φίλο, αυτό που λέει για μεσημέρι, εγώ δεν το θυμάμαι. Μόνο από αυτή την ομάδα θυμάμαι που αποκλειστήκαμε. Δεν αποκλειστήκαμε, αποχωρήσαμε διακριτικώς από το κύπελο. Αποκλειστήκατε. Αυτό τι λέμε. Αυτό, μπράβο. Αποχωρήσαμε 0-1, ναι, 0-1 και τον γκολ το έβαλε και ένας γνωστός μου, παιδιά. Μπράβο. Εντάξει, ο Δωτιάς Αγιάτης ήταν στη Γάμα Εθνική που απέκλεισε τον Άρη. Σερβιτόρο σε κανένα τσιπουράδικο θα ήταν αυτός. Λοιπόν, όσο για τον πρωταθλητή. Εσένα η Ιερά Πέτρα, ποιος είχε αποκλείσει εσένα? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται. Όταν είναι όσο για τον πρωταθλητή, πολύ καλή εκπομπή, πολύ ωραίο το σουράκι τώρα. Λοιπόν, Άγιος Νικόλας, Αγία, έλα. Παιδιά, δεν θέλω να φύγει με τίποτα ένας ποδοσφαιριστής που τον διώξαμε, ήρθε, ξαναέφυγε, ξαναήρθε και νομίζω έχει αδικηθεί από την ομάδα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τον Ενίκε λες. Μπράβο ρε φίλε. Δεν υπάρχει άλλος που ήρθε, έφυγε, ναι, ξανά, ναι, 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 ναι. Αυτός και ο Στόχ είναι. Είναι μπουκάλι, ναι, ναι, αυτούς τους θέλω εγώ τους αλυταράδες αυτούς. Ποιος που δεν έχουν μέση στο σώμα τους. Τις πάνε, τη γυρίζουν, μπουκάρουν, σουτάρουν. Άλλο είδος αλυταράδες εννοούσες. Εντάξει, λοιπόν, αλυταράδες. Γιατί μερικοί παίκτες, παιδιά, στον ΠΑΟΚ έχουν πάρει 256 ευκαιρίες και δεν έχουν δείξει τίποτα, έτσι. Είναι από το 0 μέχρι το 6. 5. Στην καλύτερη τους έχουν πάει 6. Έβαλε και 3 γκολάκια μετά τον Ιανουάριο που ήρθε και τα λοιπά. Μια χαρά. Πλάκα κάνεις εδώ, άμα έχει άλλο που έχει ακόμα λίγες αγωνιστικές, θα φτάσει στη μέση των σκόρερ μας. Δεν έπαιξε και σε πολλά μάτς. Δεν έπαιξε και σε πολλά μάτς. Γιώργα, κάνε μια επιλογή, αδερφέ, να πάρουμε και τον επόμενο. Τίποτα, παιδιά.
Πρωτάθλημα και κύπελλο στο πύργο το Λευκό. Να σε καλά, Γιώργη. Αυτό. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, το δεύτερο ψηλό ξέχνατο. 5-12 του 2010 ήταν η ημέρα που... 5-12 του 2010 που εγκυνάστηκε το γήπεδο της Λάρισας. Δεν της Λάρισας το γήπεδο. Αέλευση. Το Πιλαδάκι είναι το γήπεδο. Αέλευση. Καμιάς Λάρισας. Τέλος πάντων. Το Πιλαδάκι είναι το γήπεδο. Ναι. Και το Παλέντε Σπορ δεν είναι του Άρη. Κρατικό είναι. Είναι του Άρη. Α, ενώ στο, στην Πηλαία το παρατάκι είναι ιδιόκτητο. Έτσι. Γιατί προχθές άκουγα τον Βαθύλακο κάτι δικαιώματα. Θέλει να το πάρει κούτρα, λέει και τέτοια και ξέρω εγώ. Έμφυα πληρώνεις. Έμφυα. Έμφυα δεν είναι, δεν πληρώνεται πουθενά. Που, έμφυα. Ναι, έμφυα. Ξέρεις πόσα δίνει ο Άρης. Έμφυα. Ξέρεις πόσα δίνει ο Άρης το χρόνο για να παίξει 13 μάτς στο Παλέ. Και προχθές το μάθα. Ζαλίστηκα. Και 13 μάτς παίζει στο Παλέ. Ναι, και εκτός τα ευρωπαϊκά. Ναι. Πρωτάθλημα. Γιατί φέτος δεν έπαιξε. Πόσα δίνει. 140.000 ευρώ, δηλαδή δίνεις τζάμπα. Στα 11.000 ευρώ το μάτς. Τζάμπα. 11.000 ευρώ το μάτς αγοράζουμε, ρε φίλε. Τίποτα. Πάλι έβγαινε από τον μπουτάρι. Έβγαινε από τον μπουτάρι. Είναι τρελός. Αν τα μπουτάρισε πρέπει να τα δίνει. Φέρε το πουκάμισο το ανάποδο, Βασίλη, λοιπόν, φέρτο. 1-2 έληξε το σκορ. Ναι. 1-0 ο Κοντρέρα στο 11. 1-1 ο Χουσίν. Ποιο? Και... ο Χουσίν από τη Λάρισα. Χουσίν. Στο 18. Ναι. Και 1-2 ο Θανασιάδης στο 72ο λεπτό. Ευχαριστώ το φίλο του Βαγγέλη. Έβαζε κάποτε γκολ ο Αθανασιάδης. Έχουμε και τους δικούς μας ρεπόρτερ. Έβαζε κάποτε γκολ κιόλας. Λέει ο άλλος. Ναι. Πόσες έχουμε γράμμες? Μία, τώρα ναι. Την πάρουμε. Τι λέει? Αυτό που λέγαμε για τον Παράλες, για το Θεατρινιλίκη. Ναι. Τέρμα λέει τα Θεατρινιλίκια. Δεν μπορεί να σταματάει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι για θεατρινισμούς. Είναι σαν να κλάνει κάποιος στο αεροπλάνο ναι. Και να ζητάει να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Ναι. Θεούλη μου, θεούλη μου, μετά από αυτό που... Σάκη! Ωραίο, 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 αλλά άκου τώρα, ωραίο. Το σάκη, πέσω Σάκη. Μετά από αυτό που ζήτησα, μετά από αυτό που ζήτησα για τα Γιάννα, για την τελευταία αγωνιστική, σε παρακαλώ Θεούλη μου, ας χάσουν το κύπελο με ένα έτσι τέτοιο γκολ, αλλά μπαράλες, τραυματισμό. Σε παρακαλώ, Θεούλη μου, θέλω να του ξανακούσω μετά την άλλη μέρα. Πώς θα τα παρακαλέσει αυτά. Τέλος, αυτά τα δύο, Θεούλη μου. Ό,τι μόνο αυτά τα δύο. Ό,τι παρακάλεσε δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, δεν πιστεύω. Εντάξει, εντάξει, δεν ναι, θέλω. Ναι, εγώ ναι. Θέλω αυτά που τον παρακαλάω για υγεία να γίνουν. Αυτά ούτε με ενδιαφέρουν. Το double εδώ θα έρθει. Αυτό που βλέπει κάτω αριστερά πολύ ενδιαφέρον. Τίποτα. Άντρας ναι. Είναι. Τι είναι? Άντρας. Άντρας είναι. Ναι. Να δεις. Τι είναι αυτό? Τώρα θα δεις. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Πήγε αυτό το σύχαμα τώρα που μας έδειξες, δεν γίνεται. Πάμε. Πάμε στο ρεπό. Αφού είχε ωραίο. Τι, και μετά μας δείχνει ένα άντρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Παναγιώτη, τον τρέλανες. Πάμε στο επόμενο. Τώρα τι να μιλάμε. Εδώ κάτω, από δεις κάτω τι γίνεται στο Facebook. Όλοι παλαβιάρες εδώ. Ότι τρελό υπάρχει, το έχουν στείλει. Δεν υπάρχει. Έλα, καλησπέρα. Γεια και χαρά και σου δύο. Γεια σου, φιλάρε, τι γίγαντα. Έχει πει σήμερα, μάλλον σήμερα πρέπει να ήταν. Ο γραμμένος ότι θα γίνει το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Θα γίνει. Καλά, στο ΆΚΑ θα γίνει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση. Καλά, ήταν να γίνει μέχρι στο Αμπουντάμπι, ξέρω εγώ. Καλά, στο Ντουμπάι, όπου θες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αν τυχόν λέμε τώρα προκριθεί η Λαμία και ο Αστέρας Τρίπολης, πάλι στο ΆΚΑ θα το κάνουν? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί στο ΆΚΑ αν το κάνουν και έχει η Λαμία, και, ξέρω εγώ, από 1000 άτομα αν έχουν και δύο, καλά θα είναι. Θα είναι ένα θέμα, θα είναι. Είμαστε, τι να πω, για γέλια, για κλάματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αντί από την αρχή να βάζουν ένα οποιοδήποτε γήπεδο, στάδιο και να λένε εκεί θα γίνει και ας είναι από την Αλεξανδρούπολη, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να τελειώνει από την αρχή, όχι όπως και όπου μας βολεύει. Γιατί σε περίπτωση που φτάσουμε, πάω ΚΑΕΚ, πάλι εντός έδρας θα παίξει ΑΕΚ. Έτσι. Και άλλη μια φορά. Βέβαια τώρα κοίτα να δεις. Ένα δίκιο το έχεις φιλάρετε, αλλά τώρα λέμε τώρα να κάνουμε έτσι ένα σενάριο. Άμα ήταν πάω κάρις τελικός, να γινόταν στο ΆΚΑ, δηλαδή πώς θα κατέβαιναν τόσο κόσμος? Δηλαδή. Γιατί όχι. Σε όλες τις χώρες έτσι γίνεται. Έχει ένα στάνταρ οποιοδήποτε στάδιο γήπεδο και λένε εκεί θα γίνει. Τελείωσε. Σε χώρες, τι να κάνουν, δηλαδή. Σωστό. Κάθε φορά αυτοί που θα πάνε τελικό θα αποφασίζουμε. Σε χώρες, σωστό είναι αυτό που λες. Ας πάρουμε πάντα παράδειγμα την Αγγλία. Παίρνουμε. Μπορεί να κατέβουν και 100.000 στο Wembley από 50.000 και να, εντάξει, να πέσει μόνο κάνα 2-3 χαστούκια. Να μην γίνει τίποτα περισσότερο. Τώρα, αν κατέβουν Άρης ΠΑΟΚ από 20.000 κόσμο στο... και να περάσουν εθνική, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ο ένας θα πάει την παλιά και ο άλλος την καινούργια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το Άρης ΠΑΟΚ θα είναι... Είναι ότι δεν θα είναι σωστό. Το δεύτερο που ήθελα να πω
Αυτό, για ναι. να το δούμε λίγο και πραγματιστικά. Αν έχετε δει τα κρατικά κανάλια, δεν έχουν διαφημίσεις. Δεν υπάρχουν στα κρατικά κανάλια διαφημίσεις. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα έχει υψηλή τηλεθέαση ή όχι. Αυτό ευνοεί τον Άρη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε όλες οι ομάδες που πηγαίνουν να έχουν ακριβώς το ίδιο ποσό. Δεν μπορείς να μοιράζεις. Με τι μέτρο μοιράζεις, αφού δεν έχουν. Έχεις διαφημίσεις. Το ίδιο, το ίδιο ποσό έχουν πάνω κάτω. Πώς έχουν το ίδιο. Εσείς έχετε δύο και άλλος έχει τέσσερα. Α, ναι, εκτός των Παναθηναϊκών, οι άλλοι είναι στα... Το Παναθηναϊκό στις... στο πηγάδι, ναι, κατούρισε γιατί. Αυτό λέω, μα και ο κόδος είναι δική μου τέτοια. Μα το ίδιο λέω εγώ. Ναι, το ξέρω, αν βγάλεις τον Παναθηναϊκό, όλοι οι άλλοι είναι στα 200.000 διαφορά. Ο Άρης, ναι, δηλαδή... συμφωνούμε και κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι κανονικά το κράτος θα έπρεπε, γιατί είναι σαν επιδότηση, mm-hmm. θα έπρεπε να επιδοτεί τις 8, τις 10 τελευταίες ομάδες, τις πιο... μικρές ομάδες. Ναι. Και ας παίρνει από εκεί τουλάχιστον λες τα δηλαδή, παιχνίδια. Φιλάρετε, λες ότι δεν πρέπει να είναι το κράτος να μην κάνει, συμφωνώ, να μην μπαίνει σε πλαισιασμό τηλεοπτικών δικαιωμάτων, λες. Όχι βέβαια. Ωραία. Να δίνει τη δύναμη στο πρωτάθλημα, ναι. με το να ενισχύει τις μικρότερες ομάδες και οι μεγάλες να παίρνουν τα περισσότερα χρήματα από την ΟΒΑ, από το οποιοδήποτε κανάλι. Ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που δεν θα γίνει, γιατί δυστυχώς μια ζωή έτσι γίνεται. Γιατί κάποια εποχή είχε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μόνο και τους έδινε 10 εκατομμύρια. Αλλά ναι, το ζήτημα είναι ότι πραγματικά χάρηκα και δεν βλέπω να κοινοποιείται και να ανακοινώνεται που μαζεύτηκαν 100 τόνοι από φαγητό το οποίο ουσιαστικά θα δοθεί γιατί κάποιοι το έχουν ανάγκη. Έτσι. 100 τόνοι είναι τεράστιο νούμερο. Κάθε χρόνο για τα γενέθλια, έτσι. Ναι, ναι. Είναι τεράστιο νούμερο. Και ένα μεγάλο μπράβο, αλλά και μια κατάσταση που δυστυχώς μόνο όταν πάει ο Ολυμπιακός σε ένα νοσοκομείο πρέπει να το πούνε όλα τα μέσα των Αθηνών. Αυτά φυσικά είναι σαν να μην υπάρχουν. Δυστυχώς. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάτε. Να σε καλά. Να πω λίγο κάτι. Και δεν είναι θέμα. Πριν πάρουμε τον επόμενο φίλο. Ναι. Έξυπνο αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πρώτη χρονιά ήταν. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Έξυπνο. Και σωστή κίνηση, αλλά και επικοινωνιακά σωστή. Και σε αυτό που είπε ο φιλάτης το τελευταίο. Νομίζω ότι δεν γίνεται για το επικοινωνιακό. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Όχι, δεν κατάλαβε. Φυσικά δεν γίνεται. Λέω και σαν επικοινωνιακά είναι σωστό. Είναι σωστό. Γιατί έκανε παράπονο στο τέλος ότι λογικά δεν υπόθηκε πουθενά. Ο κύριος Μήνος από τις 562 λέξεις που λέει τη φορά σε κάθε πρόταση τη λέξη ΠΑΟΚ, ας πει και αυτό. Ας μην λέει τόσες φορές. Το είπε. Ας μην λέει 562 φορές τη λέξη ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε. Το είπε, ναι, εντάξει, το θα ήθελα να στείλω περαστικά, πραγματικά ολόψυχα, μέσα από την καρδιά μου, στον στρατηγό του ΠΑΟΚ, σε ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο, από το παδικό κίνημα. Ο οποίος βρίσκεται κλινήρης στο Διαβαρκανικό, στον Θωμά το Μαυρομιχάλη, στο Μάκη το Μανάβη, όπως το ξέρετε εσείς, ο οποίος έκανε μια επέμβαση για ένα λόγο υγείας που έχει. Επίσης, και του ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας αυτό. Ταχεία ανάρρωση, Μάκη μου, και σε θέλουμε δίπλα μας, κοντά μας, στη φιέστα, να σηκώσεις το χέρι όπως το σήκωνες παλαιότερα και να ξεσηκώσεις όλο το γήπεδο. Για να δώσει το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά, αν όλα πάνε καλά, για την κατάκτηση του double. Περαστικά, Θωμά, Μαυρομιχάλη, ο Θεός μαζί σου να είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, ναι. Εντάξει. Έλα, φίλε. Θα το κλείσουμε 5 λεπτά νωρίτερα. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Φίλε, εσύ είσαι. Έπεσε ο φίλος. Για να δούμε. Ναι. Ωραία. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα το πάμε σε ρί και κάνουμε παραπέντε, θα κλείσουμε για να κάνει το διάλειμμα. Εντάξει, ναι, κάνω το σε ρί. Θα το πάμε σε ρί. Τι έχουμε εδώ πέρα, λοιπόν, έχεις εσύ. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Τι να προσέξω, κάτσε λίγο εδώ, τι έγινε, αυτό το ξέχασα που έπαιξε. Σίγα. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο έχει μεγάλη επικινδυνότητα, το επόμενο, με τα Τυριά, στη Λάρισα. Υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων.
Τι εννοώ. Η ΠΑΕ Λάρισα δεν έδωσε κανένα εισιτήριο. Αυτό είναι, αυτό το μάτς είναι ένα διαφορετικό μάτς από τα υπόλοιπα που βρέθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟ και στην Τρίπολη και στον Πανετολικό και στην Ξάνθη κτλ. Εδώ και αρκετό καιρό όσοι εκπροσωπούν τη Λάρισα έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν ΠΑΟΞΙΔΕ στο γήπεδο, το έχουν προαναγγείλει, έχουν προαναγγείλει και μέτρα πως δεν θα διαθέσουν εισιτήρια σε έναν αγώνα όπου ο κίνδυνος των επεισοδίων είναι μεγαλύτερος από όλα τα υπόλοιπα μάτς. Η Λάρισα λοιπόν, η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει ότι ειδικά για το παιχνίδι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό έχουν πει, δεν θα υπάρξουν εκδοτήρια στο γήπεδο ούτε την ημέρα του αγώνα, για όσους φίλους ακούτε, ούτε τις προηγούμενες ημέρες. Στο γήπεδο θα εισέλθουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και όσοι προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, ακούστε από πού, από τα γραφεία της ΠΑΕ Λάρισας, αφού επιδείξουν την ταυτότητα και το ΆΜΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιχειρήσει να πάει να πάρει εισιτήριο, θα το πάρει ονομαστικά με ταυτότητα. Ψαχτείτε λίγο για τα παραπέρα. Βάλτε λίγο προέκταση στη σκέψη σας, όσοι έχετε βλέψεις ή όσοι επηρεάζεστε από μερικά κοπρόσκυλα εδώ στην πόλη. Πραγματικά, μερικά φαλακρά στοιχεία τα οποία έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Παρακινώντας αδαείς ή ελαφρύς στο μυαλό οπαδούς να πάνε και με κασκόλ και με μπλούζες μάλιστα, τους λέει, να πάτε λέξω από το γήπεδο της Λάρισας. Εντάξει, βάλτε λίγο στο νου σας όλα αυτά. Είναι η τελευταία ευκαιρία κάποιων που θα προσπαθήσουν για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, ελοχεύει προβοκάτσιας στο συγκεκριμένο μάτς, γιατί είναι μεγάλο το μίσος των τυριών προς το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Το έχουν αποδείξει και τα παλαιότερα έτη. Εμείς είχαμε πάει όταν πήρα το 1900, τάδε, δεν θυμάμαι, πότε πήρε η Λάρισα, ρε, πρωτάθλημα, θυμάσαι. Η Λάρισα. Είχαμε πάει για κάτι αδικίες και τέτοια, γιατί πήγαν να τους το στερήσουν και καίγαμε λάστιχα έξω από τη Λάρισα. 86, 86, ναι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Και αυτοί το κρατάνε μανιάτικο, λέει, για το Μπιόνα και τα λοιπά, ότι αυτό είναι ένα ατύχημα καθαρό. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Οπότε, ολοκληρώνοντας, να πω ότι στο γήπεδο θα εισέλθουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας στη Λάρισα και όσοι προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια από τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΛ, αφού επιδείξουν ταυτότητα και το ΆΜΚΑ. Δωρεάν στο γήπεδο θα εισέλθουν τα παιδιά ως 12 ετών και δωρεάν θα εισέλθουν στο γήπεδο οι αθλητές έως 12 ετών όλων των ακαδημιών του νομού Λάρισας, συνοδευόμενα από τους προπονητές τους. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς στο γήπεδο. Κανένας, μα κανένας δεν χρειάζεται να πάει στο γήπεδο. Υπάρχει η ανακοίνωση των φίλων του ΠΑΟΚ, έτσι, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως θα περιμένουν την αποστολή στο μνημείο των 6 αδικοχαμένων αετόπουλων στα Τέμπη στις 10 το βράδυ μετά το μάτς, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και να επιστρέψουν ως θριαμβευτές να κάνουν είσοδο θριαμβευτική στην πόλη από τα Τέμπη προς τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά αν κερδίσουν. Οπότε δεν χρειάζεται να πάει κανένας μα κανένας. Εντάξει, και τα καραφλά στοιχεία που σας παρακινούν, γράψτε τους στα παπούτσια σας, τα παλιά. Εντάξει, για να μην πω κάπου αλλού που δεν είναι ραδιοφωνικό. Στα παλιά σας τα παπούτσια. Κλείστε τα αυτιά σας σε όσους είναι δηλωμένοι εχθροί του ΠΑΟΚ. Μην ακούτε όλα αυτά που λένε για να έχουν αυτοί, όπως το έχουν δηλώσει, από μόνοι τους ακροαματικότητες. Με τους καυγάδες, με τις φασαρίες, γιατί είναι και πολεμοχαρείς και έτσι έχουν μάθει να δουλεύουν οι συγκεκριμένοι. Κλείστε λοιπόν τα αυτιά σας στα κοπρόσκυλα εδώ τα ραδιοφωνικά της πόλης που θέλουν το κακό του συλλόγου. Εντάξει. Και μην πέφτε στη λάκα που σας παρακινούν και σας λένε βάλτε κασκόλ, βάλτε μπλούζες και τα λοιπά. Και πάτε, έτσι κάνανε και στο Καφτατζόγλιο και γίνανε επεισόδια και υπήρξε και νεκρός. Υπήρξε και νεκρός ο Νάσος. Όταν λέμε ότι κάποιοι υποκινούν τη βία, μπορεί να το κάνουν για να έχουν ακροατές, μπορεί να το κάνουν για να έχουν ακραματικότητα, αλλά στην ουσία το παιδάκι 15 χρονών, το ανήλικο που σ' ακούει ρε βλάκα, καραφλέ που σ' ακούει, το στέλνεις να πούμε μέσα στο στόμα του λύκου. Χαϊβανά. Χαϊβανά.
Με καταλαβαίνεις? Και αυτό το λέω χρόνια. Και στο πριβέ το έχω πει και ραδιοφωνικά το έχω πει και τηλεοπτικά το έχω πει. Πάψε στο βωμό του χρήματος και των νούμερων της ακροματικότητας να υποκινείς κάποια πράγματα τα οποία είναι λαθασμένα. Σε ακούνε και μικρά παιδάκια. Προχθές έβρισε τα θεία. Παναγίες και Χριστούς και αυτή είναι αυτά, ρε. Και μετά ζητούσε συγγνώμη να μην τον κάνουν. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Έχει ξεφύγει. Σοβαρέψου λίγο, ρε. Τι καράκιος λέει κανένα. Δεν ήσουν έτσι, ρε. Πήρε τα μυαλά σου αέρα. Θα του τα πει στο. Θα το, όχι, θα το πω και στο, από τον. Γιατί όπως λέει και αυτός, έτσι θα πω και εγώ. Στο στίχημα. Εγώ φιλαράκι δεν μιλάω από πίσω. Εντάξει. Ό,τι έχω να πω το λέω μπροστά στα μάτια, σε κοιτάω και το ακούς. Όμορφα και ωραία. Κατάλαβες, αλλά τέλος πάντων δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Πρόβλημά του. Πάνω στην κουβέντα το ανέφερε. Αυτό με νοιάζει είναι να μην πέφτουν οι δικοί μας σε λούμπα. Ποιος έβρισε τα θεία, δεν κατάλαβα. Αυτός. Σοβαρά. Θα σου πάω να το δεις. Στο, πού στο. Στο ιντερνετικό. Α, στο ιντερνετικό. Νόμιζα στο ραδιόφωνο. Λες, στο, όχι, στο ραδιόφωνο μετά. Δύσκολα. Η γνωστή κολοτούμπα. Η γνωστή φλωριά. Από μάγκας ξέρεις πώς γίνεται φλώρος. Πώς παίρνουν τα αυτιά του. Άσε τώρα. Τα μάθαμε. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Είναι ο κόσμος να είναι προσγειωμένος του ΠΑΟΚ. Είναι τελευταίο μάτς που μπορούν να σου κάνουν τη ζημία όσοι έχουν κακή προαίρεση. Και να ξέρεις ότι το κυνηγάνε μέχρι τέλους. Οι γνωστοί επιστήμονες το κυνηγάνε μέχρι και το τέλος. Και με τα Γιάννενα ακόμα, να το ξέρεις, τα κυνηγάνε. Γιατί αυτοί είναι επιστήμονες. Μπορεί να εφεύρουν ποινή μείον 18. Έχουν τη δυνατότητα ακόμα. Τα κατακάθια από την πασαλόπηξη της κόκκινης και πράσινης παράγκας δεν έχουν εξατμιστεί εξ ολοκλήρου. Δεν έχουν εξαφανιστεί. Θέλει πίστοση χρόνου για να γίνει. Οπότε έχετε λίγο το νου σας όσοι έχετε βλέψει να πάτε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πάτε καθόλου. Η ομάδα είναι δυνατή. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει ποιος είναι απέναντί του. Δεν καταλαβαίνει από έδρες. Δεν καταλαβαίνει από μίσος κόσμου. Τους έχει γραμμένους όλους κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Κερδίζει τους πάντες και τα πάντα. Είναι η ομάδα που έχει κάνει 23 νίκες σε 27, 24 νίκες σε 27 μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ψάξτε το. Και μπορεί να κάνει, πώς είπα, ναι, μπορεί να κάνει 24-27, μπορεί να κάνει 27-30. Αν βάλουμε ζάχο και την περσινή χρονιά, ο ΠΑΟΚ έχει 40 νίκες, 40 νίκες σε 44 μάτς, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το ρεκόρ. Ψάξτε το από την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλη τη χρονιά θα βάλεις. Θα βάλεις από εκεί που άρχισε. Όλη τη χρονιά. Πόσο είχε πέρυσι το πρωτάθλημα. 40 νίκες. 23 έχει φέτος, δεν φίλε. Ναι. Α, κάτσε. 60 μάτς πρέπει να είναι. 30 και 30, 60 μάτς. Τι 44. Δεν βάζεις όλο το πρωτάθλημα πέρσι. Από τότε που έχασε. Λέω. Α, από τότε που έχασε. Πού έχασε. Στην Τρίπολη. Από την Τρίπολη. 44 μάτς έχει 40 νίκες. Δεν ωραία. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ψάξτε λοιπόν, να το βρείτε. Για λίγο ακόμη θέλω να κάνω και εγώ ένα για το αγωνιστικό. Ναι. Γιατί εκεί που έλεγα το ξέχασα λίγο. Γιατί σιγά σιγά Τάσο τελειώνει και. Τι σιγά σιγά. Ξέχασα 10 λεπτά. Όχι, όχι. Τελειώνει το πρωτάθλημα, λέω. Και σιγά σιγά τουλάχιστον. Καλά, εσύ. Ο ΠΑΟΚ έχει και μια ομάδα η οποία. Υπάρχει ένα κορμό εδώ και 2-3 χρόνια. Κάνει προσταφερές αυτό που λέω. Για τον Άρη νομίζω ότι κάποια συμπεράσματα έχουν ήδη βγει. Αλλά παραδείγματος χάρη για ένα παίκτη θέλω να αναφερθώ. Πάντα φυσικά η οπτική μου γωνία είναι η ίδια. Τι θα έκανα εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι από τη θέση του Προέδρου, γιατί η οπτική μου γωνία είναι πάντα αυτή, αλλά τώρα ας πούμε μιλάμε για το ρόστερ, αλλά από τη θέση του προπονητή. Για τον Μπάσα θέλω να πω, ναι, ότι αν ήμουν εγώ ο τέτοιος, θα σκεφτούμε πολύ σοβαρά να τον κρατήσω στην ομάδα. Έχει προσφέρει πολύ λίγα σε σχέση με το βιογραφικό του ο παίκτης. Δεν ξέρω πραγματικά το συμβόλαιο του ποιο είναι. Και επειδή εκεί πιστεύω πρέπει να αποκτηθεί ένας παίκτης, θα μου πει ένας καλά, δεν θεωρείς τον Μπάσο ούτε καλό ούτε για εναλλακτική λύση. Από τα τελευταία που βλέπω, ούτε για εναλλακτική λύση. Αυτό ήταν το σχόλιο που θέλω να κάνω. Δηλαδή, συμφωνώ. Έχουμε παίξει 27 αγωνιστικές, δεν ξέρω σε κάποια μάτς φυσικά τιμωρημένος, τέτοιο. Να έχει κάνει 2-2,5 καλά παιχνίδια. Έναν παίκτη, 3. Και μπορεί να είμαι και πολύ ελαστικός. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τέτοια εμπειρία από ιταλικό πρωτάθλημα, αρχηγός στο Ρήνο. Εθνική, έστω άμα είναι Αλβανίας. Δεν είναι μεγάλη εθνική, αλλά εντάξει. Δείχνει κάτι. Δεν μπορεί να μου παίζει δηλαδή δύο παιχνίδια. Θα τον ήθελα για να αλλάξει λύση. Μου δείχνει για μένα τουλάχιστον, για το δικό μου ποδοσφαιρικό μυαλό. Δεν σημαίνει ότι είναι και ιδιαίτερα έτσι
μπορεί να βασιστείς. Αλλά εγώ αν ήμουν, θα σκεφτόμουν να τον κρατήσω ούτε για εναλλακτική λύση. Δηλαδή με απογοητεύει ο Μπάσα. Γιατί δεν αρχίζετε να δίνετε δανεικούς κι εσείς? Ναι. Σε ποιον να δώσουμε δανεικούς? Στις δικές σας ομάδες. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε να πληρώνουμε. Δεν είμαστε αβέρτα τέτοια να πληρώνουμε. Δεν έχουμε. Άμα έρθει κάποιος και μας πάρει με οικονομική δυνατότητα, σου είπα ότι και ο Άρησα θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Τα ίδια πραγματάκια θα πρέπει να κάνει. Ο Γκαρσία θα πάει στο Ολυμπιακό τελικά, έμαθε τίποτα? Ο Βέλεθ δεν παίζει, ξέρω, τίποτα. Γιατί άμα, οι δύο παίκτες μακράν που ξεχώρισαν. Ο Γκαρσία δεν είναι παίκτης του Άρη, οπότε μπορεί να πάει όπου θέλει. Οι δύο παίκτες που ξεχώρισαν μακράν από τον Άρη, με διαφορά, είναι ο Βέλεθ και ο Γκαρσία. Ναι. Ποιο θα βάζει τρίτο? Τρίτο. Ο Κουέστα ήταν, αν και δεν, για μένα δεν είναι μεγάλο τερματοφύλακα, αλλά είναι σταθερό τουλάχιστον. Είναι καλό τερματοφύλακα. Μεγάλο δεν μπορώ να τον πω. Ποιο να τρίτο? Ο Σιώπη, καλά. Σιώπη. Το Σιώπη δεν θα θέλω. Σου είπα εγώ όταν ήρθε ο Σιώπη, σου είπα ότι γύρω από το Σιώπη θέλω να χτιστεί ο Άρης τον επόμενο χρόνο. Ρε παιδί μου, και αν είναι δυνατόν να κλείσει και την καρδιά του στον Άρη. Θα φύγει Ευρώπη ο Σιώπη. Οι κεραίε μου λένε ότι. Το καλοκαίρι. Ναι. Θα φύγει για Ευρώπη ο Σιώπης. Κοίτα, όλα επαναλαμβάνω. Ρήτρα, είναι... κοίτα να το βάλεις. Μεγάλη. Δεν τα ξέρω αυτά. Τι υπάρχει, τι κάνει. Ναι. Δεν τα ξέρω. Δεν νομίζω να ξέρει και κανένας δημοσιογράφος. Να σου τώρα, ραδιορβίλα αυτό που είπα, έτσι. Ναι. Ο Βέλεθ που είπες, ναι. Αν ο Άρης ικανοποιηθεί τέτοιο, να φύγει ο Βέλεθ, λέω εγώ. Να ικανοποιηθεί, όχι, όχι. Ναι. Αν μας δώσουν 1,5 με 2 εκατομμύρια, να φύγει, βέβαια. Εγώ το λέω, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, εγώ το λέω. Επαναλαμβάνω, το επιχείρημά μου είναι ότι στο παρελθόν, πιστεύω και εσείς πριν έρθει ο Ιβάν, καήκαμε από τέτοια πράγματα. Πάντα τον παίκτη θα το δίνεις στο πικ του. Όταν η αγωνιστική του αξία είναι στο πικ του. Γιατί του χρόνου ο Βέλεθ, λέω εγώ, μπορεί να παίξει Ευρώπη, να μπει στους ομίλους και να πάει και 4 εκατομμύρια και 3 και 5, λοιπόν, και μπορεί να αξίζει του χρόνου τέτοια εποχή που μιλάμε, υγεία να έχουμε, να αξίζει 100.000. Άρα τον παίκτη τον δίνει στον πίκρο. Υπάρχει προσφορά. Τόσα θέλω. Θέλεις, καλώς. Αν δεν θέλεις, για ένα ακόμη χρόνο θα παίξει σίγουρα στον Άρη. Και άμα θέλει, φυσικά το ανανεώνουμε κιόλας το συμβόλαιο. Και τότε μπαίνουν και οι ρήτρες, όπως σωστά λες. Στην ανανέωση πάνω. Μια και δύο. Ναι, σε δικαιώνει ο Ανδρέας εδώ. Εγώ δεν τον έχω δει πραγματικά. Αν και δεν ακούω τώρα τελευταία χρόνια κιόλας. Ναι, αυτό βέβαια στην Ιντερνετιακή είπες ότι έγινε, έτσι. Γιατί σε δικαιώνει. Ιντερνετική. Εγώ τι είπα, Ιντερνετιακή. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο Ανδρέας σε δικαιώνει. Έχει βρει, λέει, πολλές φορές τα θεία. Δεν σέβεται τίποτα. Εντάξει. Δεν μου λες. Τι έγινε, την έπληξε. Τι έπληξε. Πρωτάθλημα στους άντρες. Πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19. Πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15. Ξέρεις πολύ καλά ότι εκείνη τη στιγμή δεν είδα φάση. Έμαθα όμως. Μου τα είπε σήμερα. Ποιος? Δεν ξέρω αν ακούει κιόλας. Δεν ξέρω αν μέχρι αργά μας ακούει. Μας ακούει. Σε ένα από τα μικροβιολογικά που πάω είναι Παοξής. Ο Σάββας. Ξαναείπες αυτό. Ναι. Μου λέει, για να μην σου πει τίποτα, μου λέει ο Τρέγιας, μέχρι το 20 λεπτό. Εσύ το είδες το μάτσο όλο δηλαδή. Τίποτα δεν είδα. Άρα τι. 3-0 σε κάνει μήχρονο, ρε φίλε. Πάλι ένα goal offside έβαλε, λέει. Τα πιτσιρικάκια. Και εκεί offside, ρε φίλε. Αφού λέει έτσι, λέει. Και εκεί offside. Ποιος το είπε? Ο Σάββας. Άντε, ρε Σάββα, πάρα πάει κανένα μύδι από το καπάνι. Δεν θέλω να λείψω. Ναι. Είναι πολύ, πολύ γέλιο ο Σάββας. Μου λέει μέχρι το 20 λεπτό ήταν ο Άρης, λέει, πολύ καλύτερος, έχασε ευκαιρίες, αλλά μετά χάσαμε, λέει, 3-4 τέτα τέτ. Βάλαμε τα γκολ. Εντάξει τώρα. 15χρονα, εντάξει. 14χρονα, αριστερός μπακ. Ο Φαμπιάν Τσέλα. Ποιος? Από τον ομό Φλόρινας, ναι. Από τη Θίελα Φιλότα προέρχεται το παιδί, το παλικαράκι αυτό. Ο Φαμπιάν Τσέλα είναι Έλληνα. Μπορεί να είναι Αλβανός. Δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρω. Το επώνυμο πάει για Αλβανό, ναι. Ισίδωρος Κουτσίδης, 14χρονος στόπερ. Από τη Δόξα Δράμας, από το 16. Δόξα Δράμας. Ναι. Στην Ωμέγα Εθνική. Αμυντικός Μάριος Συνανάη. Συνανάει για Αλβανό. Ναι, από την Ακαδημία Καρακούση που εδρεύει στα Τρίκαλα. Ωραίος. 14χρονος αμυντικός κεντρικός Ευάγγελος Τόσκος από τον Κρόνο Καστοριάς, τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. 14χρονος κεντρικός χαφ Γιώργος Λαζαριώτης από τον Τιτάν Σερβιών Κοζάνης. Άκου τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Τα Σέρβια Κοζάνης, Σέρβια, ναι. Είναι το χωριό. 14χρονος μεσοεπιθετικός Σιμεωνίδης Αναστάσιος από τον Αλέξανδρο Κυλκής, τον πήρε το 2013. 15χρονος μεσοεπιθετικός Θεόδωρος Σπυριδόπουλος. 13, δηλαδή τι, 8 χρονών ήταν και τον πήρε. Ναι. Τι λέει, ρε. 7 ήταν.
14 είναι τώρα. Ναι. 15χρονος μεσοεπιθετικός Θεόδωρος Σπυριδόπουλος από τον Ακρίτα Νευροκοπίου. Το βαθύλακο δεν πήρατε κανένα. Τις πατάτες Νευροκοπίου, ξέρω. Το βαθύλακο δεν πήραμε κανένα. Δεν πήρατε, θα το έπαιρνε ο Άρης, αφού είναι ο άλλος εκεί, ο αρχιερέας. Ναι, θα τον πήγαινε. Ναι. Ο 15χρονος επιθετικός Γιώργος Κούτσιας από τον Τηλέμαχο Αλεξάνδρειας. Τηλέμαχο φίλο είχα παλιά. Ναι. Επιθετικός 14χρονος Λάμπρος Μυρλής. 30 επιθετικούς μας είπες, δεν τρέγε. Από τον Κόσμος Μουδανίων. Επιθετικός Μάριος Μπάμπουρας. Από τον Φίλιππο ΠΑΟΚ Δράμας. Μήπως διαβάζεις όλο επιθετικούς, κάνα αμυντικό είπες. Είπα και μέσο και χάφι, είπα, δεν είδες. Και επιθετικός Μιχαήλ Ραφαήλ Καμαρός από την ΑΣΥΓΜΑ Κόρινθος 2006. Μπράβο, μπράβο. Τα παλικαράκια αυτά. Νομίζω δίκαια, δικαιότατα και μπράβο. Το ίδιο θα έλεγα. Όχι, εντάξει, αν ήταν και η ομάδα του Άρη, γιατί πρόκειται για 14-15 χρόνια παιδιά, είναι γελίο να οπαδίζουμε με αυτά. Απλά δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Ότι και λογικά αληθεύει. Τώρα το εύρος των χρημάτων δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο. Ότι ο ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομής δίνει, δίνει 2 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, στα τμήματα υποδομής. Ναι. Οπότε εντάξει, σίγουρα. Και καλά είναι και τα κύπελα και τα τέτοια, αλλά τα τμήματα υποδομής σε όλες τις ομάδες σκοπός είναι να βγάζουν παίκτες, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, εσένα, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τους ενδιαφέρει το κύπελο, αλλά πρώτα τους ενδιαφέρει κάποιος από αυτούς τους παίκτες να στελεχώσουν σε 1-2 χρόνια, 3 χρόνια την ανδρική ομάδα. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Αυτό είναι το κέρδος. Θα πούμε και αύριο παραπάνω πραγματάκια. Εντάξει, από τις 9 η ώρα είμαστε. Εντάξει, μαραθώνια. Σιγά σιγά βλέπω παρά 4 λεπτά. Είναι να διαβάσουμε λίγο τους υποστηρικτές και να δώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο τον Ζαγόρα να κάνει τη ζούγκλα. Νομίζω έχει πολλά να πει σήμερα ο Γιώργης. Ναι, για να δούμε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Πορκίτο, τρέγια. Πορκίτο. Φαλάφελ. Όχι. Άμα στείλει τίποτα θα πω πιο πολλά. 1,5-2 μήνες είχε στείλει. Αυθεντικές και παραδοσιακές. Τι είναι, στήσιμα δεν δοκιμάσαμε. Ναι, φαλάφελ. Ας φέρει στήσιμα για σένα που νηστεύεις, ναι. Να φάω εγώ τα σουβλάκια τα πιφτέκια που δεν νηστεύω. Νηστεύω τη μεγάλη εβδομάδα, τρέγια. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά ας φέρει το Βασίλη που νηστεύει. Αυτή, ναι, και το φαλάφελ θέλω να το δοκιμάσω. Άντε με το. Φαλάφελ, τρέγια, σου είπα 100 φορές φαλάφελ. Δεν ξέρεις, ρε βλάχο, το φαλάφελ. Ξέρω, ρε. Τι δεν ξέρεις να πεις. Από... Μόνο τα τόμαχο ξέρεις και τα τέτοια. Κροκέτες από. Ρεβίθηκε αλεύρι. Κροκέτες σκύλου ξέρεις. Τέτοιες κροκέτες. Έφαγα ψαροκροκέτες σήμερα. Ναι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, καταφωνήν ο κύριος Αγόρας. Με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημίες να σας τρέχουν τα σάλια. Τι γράφει αυτός πάλι. Ναι, εντάξει, έχει θέμα αυτός. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χειρονινός κοτόπουλο, θα σου πω μετά. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, τώρα σε κοίταξα όντως, αλλά και ολόφρυς και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα και για τη 40η έχουμε και νηστίσιμο μενού. Φαλάφελ με κοτόπουλο. Όχι, συγγνώμη, σκέτο φαλάφελ δεν ήταν με κοτόπουλο. Κοτόπουλο πάνε. Κοτόπουλο πάνε. Μπιφτέκι λαχανικών, αυτό θα το τιμήσω να σου πω την αλήθεια. Μανιτάρια σιχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη, πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Καραόλη και Δημητρίου 52 και delivery στο 23 10 5 20 5 55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο εγώ καυσίμου του Τεχνικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Είπαμε ένα πρατήριο μοναδικό με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επαναλαμβάνω, Ανδρέα Παπαδρέου 225. Όπως πας δηλαδή για το ρετζίκι, από την αριστερή πλευρά. Το χεράκι το αριστερό, στο γεφυράκι των Μετεώρων δίπλα. Επίσης μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 23 10 6 11 256, να αλλάξετε τα λάδια στο αυτοκίνητό σας με μεγάλη ποικιλία πολυβατικά αλλά και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Άλλωστε στο πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχνικίδη η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Πού το βρίσκουμε το κομμωτήριο Ανανέωση? Και αυτό στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, δίπλα στο κεφυράκι το Μετεώρο. 2310 το τηλέφωνο, 616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Αύριο.
8 η ώρα η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Είπαμε Δευτέρα Παρασκευή. Μην μπερδεύεστε άλλη ώρα Δευτέρα σήμερα Παρασκευή. Σήμερα με μπερδευτήκανε γιατί καλά, πολλοί μα λέγανε γιατί σήμερα. Εγώ το πέρασα σε αρκετό. Πήγε ο Σταύρος ο Κόλκας στην Ερτρία. Το χρήσα εδώ Τσαλτίδη. Ναι, ο Τσαλτίδης δεν ήταν η ώρα του. Γι' αυτό λέω για τον Κόλκα. Ο Κόλκας ήταν η ώρα του με τον Γιαννούλη. Κάλυψε μισή εκπομπή ο Γιώργος ο Ματσιούκης. Και σου είπα να σου είπες, είπαν αυτό για, το, για την έκθεση που γίνεται. Ποια έκθεση? Στη Διεθνή Έκθεση, πώς λέγεται αυτό, για τα Χελέξπο, πώς λέγεται αυτό. Για τα ραδιόφωνα. Πάνε και τα ραδιόφωνα που γίνεται. Ναι, ναι. Πήγα μια χρονιά, πήγα. Είπε να ξαναπάμε μια βόλτα. Καλά. Να πάμε. Πότε? Το Σάββατο. Το Σάββατο μπορείς. Όχι, δεν σου άρεσε το σύνθημα. Όχι. Πάμε, Ζάχο, πάμε, κομμάτια, μπορείς. Πάμε. Λοιπόν, θα τραγουδάς. Αύριο, 5 Μαΐου, θα άκουγες αυτό και σου άρεσε το σύνθημα. Πρωτάθλημα μπορείς, όχι, όχι. Το κύπελο μπορείς. Δεν το θυμάμαι. Πού να το θυμάσαι, το διέγραψα. Delete το έκανες. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ξανά στο Λίμπερο 107,4. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην οικοληψία να έχετε ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.